Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας από τη Θεσσαλονίκη. Άλλη μια βραδιά EuroCup με την ομάδα μπάσκετ του Άρη στο Αλεξάνδριο. Έκτη και τελευταία αγωνιστική στην φάση των 32. Το παιχνίδι με την Λιθουανική Ρουντούπης 3&I είναι από εκείνα που, όπως λέγεται, δεν έχουν αύριο. Άρης και Ρουντούπης παίζουν απόψε για την δεύτερη θέση του ομίλου. Ο νικητής συνεχίζει στους 16, ο ηττημένος αποχαιρετά τη διοργάνωση. Τα πράγματα είναι απλά, δεν υπάρχουν διαφορές ή συνδυασμός αποτελεσμάτων. Νίκη έστω και με έναν πόντο θέλει ο Άρης για να συνεχίσει την ευρωπαϊκή του πορεία. Στο σχολιασμό του αγώνα μαζί μας εδώ στο Αλεξάνδριο βλέπετε και εικόνα από τις γεμάτες σε αυτό το σημείο εξέδρος. Ο κόσμος είναι περισσότερος από κάθε άλλο προηγούμενο φετινό ευρωπαϊκό παιχνίδι του Άρη. Μαζί μας λοιπόν ο Γιώργος Δοξάκης, ομοσπονδιακός προπονητής σήμερα, αλλά πολύ πιο γνωστός από την πολυετή παρουσία του στον μεγάλο Άρη της δεκαετίας του 80. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Do or die, όπως τα έλεγαν και στην πατρίδα του μπάσκετ. Συμφωνώ, ένας τελικός. Το είπε και ο προπονητής του Άρη, ο κ. Αλεξανδρής, το είπαν και οι παίκτες. Είναι ένα παιχνίδι δίχως αύριο. Έκαναν έκκληση από όλα τα μέσα να μαζευτεί κόσμος. Πιστεύω ότι είναι, όπως είπες και εσύ προηγουμένως, ο κόσμος περισσότερος από κάθε άλλον αγώνα. Απέναντι σε μια ομάδα όπως είναι η Ρουντούπης, μια λιθουανική ομάδα που ιδρύθηκε το 1994. Από μια πόλη την Πρινά, η οποία είναι μόλις 11.000 κατοίκους. Μια κομμόπολη 11.000 κατοίκων, ναι. Πραγματικά. Στην νότια Λιθουανία. Να επισημάνουμε ότι δεν έχει ούτε ένα ξένο. Είναι μια ομάδα, θα έλεγα, μοντέλο κατά την άποψή μου. Προσπαθεί να παράγει ταλέντα τα οποία δανείζει στις υπόλοιπες ομάδες, όπως είναι ο Σίνιτσα και ο Γιασκεβίτσιος, και κατόπιν επιστρέφουν σε αυτήν. Τα τελευταία χρόνια μετέχει και στη Βαλτική Λίγκα. Τέλειωσε στην 7η θέση της Βαλτικής Λίγκας. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή ομάδα με τα προτερήματα και τα μειονεκτήματα του λιθουανικού μπάσκετ. Εδώ είναι η οροφή του Αλεξανδρίου με τους τίτλους που έχει κατακτήσει συνολικά 21 ο Άρης, ιδιαίτερα σε εκείνη την, θα το ξαναθυμηθούμε, τι να κάνουμε Γιώργο, την πολύ μεγάλη δεκαετία του 80 με πρωταθλήματα, κύπελα και πολύ έντονες ευρωπαϊκές εμπειρίες. Ναι, θα συμφωνήσω μαζί. Ήταν μια ομάδα που έβαζε όλο τον κόσμο μέσα στα σπίτια του, στην Πέμπτη ειδικά, όταν υπήρχε τότε το λεγόμενο κύπελο πρωταθλητριών. Με μεγάλες αναμνήσεις, πολύ μεγάλα μάτς. Νομίζω όλη η Ελλάδα τότε παρακολουθούσε όλους εμάς που παίζαμε. Και στιγμές οι οποίες την καθιερώσαν και σαν την ομάδα του προηγούμενου αιώνα. Σε λίγο η παρουσίαση των αντιπάλων. Πάμε στα τελευταία διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε στο Αλεξάνδριο. Στο Αλεξάνδριο και πάλι είναι οι αρχές πεντάδες για τις δύο ομάδες. Μόλις έγινε η παρουσίαση της δεκάδας των Λιθουανών παιχτών για την αντίπαλο του Άρη, την Ρουντούπης 3&I. Και τώρα μέσα σε πολύ ζεστή ατμόσφαιρα η παρουσίαση των παικτών του Άρη. Ο Άρης δεν έχει απουσίες. Είναι σε καλή κατάσταση, Γιώργο. Πολλά έχουν αλλάξει, αρκετά τέλος πάντων, και κυρίως έχουν έρθει καλά αποτελέσματα από εκείνο το παιχνίδι της πρεμιέρας εδώ στο Αλεξάνδριο με την Λίμπουργκ, την ομάδα από την Τσεχία. Και βεβαίως μαζί με τα αποτελέσματα άλλαξε και η εικόνα της ομάδας σε Ελλάδα, στην Α1 και στην Ευρώπη στο EuroCup. Σωστά. Άλλαξε η ψυχολογία, ο οποίος είναι ένας τομέας που διαφοροποιεί πολύ τα αποτελέσματα, γιατί χάθηκαν παιχνίδια στα τελευταία σουτ. Όχι καλή συγκέντρωση. Νομίζω ότι ο Άρης έχει κάνει αρκετές νίκες και στο ελληνικό πρωτάθλημα και στην Ευρώπη, και νομίζω έφτασε στην καλύτερη στιγμή του για να διεκδικήσει αυτή την μετάβαση στην επόμενη φάση. Ο Άρης έρχεται από μια νίκη επί του Λυσιακού σε αυτό το κήπεδο το περασμένο Σάββατο για το πρωτάθλημα της Α1 με σκορ 83-67. Αλλά πολύ σημαντική νίκη πέτυχε και η Ρουντούπης στο λιθουανικό πρωτάθλημα επί της Λιέτουβος Ρίτας, των καλύτερων ομάδων της Λιθουανίας, με 90-88, και είναι τέταρτη στην βαθμολογία με 7 νίκες, 2 ήττες. Αυτή η νεανική, καθαρά λιθουανική ομάδα, εξήγησε λίγο πριν και ο Γιώργος Δοξάκης πώς ακριβώς λειτουργεί, και μάλιστα για πρώτη φορά φέτος συμμετέχει σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Αυτός είναι ο Βιργίνιους Σέσκους, ο προπονητής, ο coach της λιθουανικής ομάδας από το 2004 στον πάγκο. Ουσιαστικά δηλαδή αυτός οδηγεί την ομάδα και την έχει φέρει εδώ και στις ευρωπαϊκές
αναμετρήσεις. Και από την άλλη είδατε λίγο πριν και τον Βαγγέλη Αλεξανδρή. Ο Εμίλιο Πέρεθ, Ιζάρο από την Ισπανία είναι ο πρώτος διαιτητής. Μάρκο Γιούρας από την Σερβία και Τζιανλούκα Ματιόλι. Ο Ιταλός ο πιο μεγάλος σε ηλικία από όλους. Ο Ιταλός με πάνω από 500 αγώνες πρωταθλήματος στην Ιταλία. Είναι οι διαιτητές και εδώ πρέπει να πούμε ότι Ιούλεπ πρόσεξε αρκετά το παιχνίδι. Όπως μας έλεγε πριν και ο Στέλιος Κουλεκίδης, που είναι ο παρατηρητής διαιτησίας στον απόψινό αγώνα, είναι τρεις καλοί διαιτητές. Μάλιστα, όλοι φέτος έχουν παρουσία στην διάρκεια της σεζόν και σε αγώνες ομίλων της EuroLeague στην μεγάλη διοργάνωση. Με τον Ισπανό, μάλιστα, να είναι και ο πιο θεωρητικά ο ταλαντούχος από την τριάδα. Χωρίς ο Σέρβος βεβαίως να υστερεί. Ο Ιταλός είναι πιο παλιός. Να πούμε ακόμη ότι η Ρουντούπης νίκησε 97-70 την Ολλανδική Γκαστέρα Φλέιμς και έκανε αυτό το 3-2 ως απολογισμό. Τρεις νίκες, δύο ήττες. Τον ίδιο ακριβώς απολογισμό έχει και ο Άρης μετά από 5 αγωνιστικές. Επαναλαμβάνω ότι απόψε μία νίκη αρκεί. Η διαφορά δεν παίζει κανέναν απολύτως ρόλο. Πάντως να τονίσω ότι η λιθουανική ομάδα έχει τις δύο νίκες επί της αδύναμης Γκαστέρα Φλέιμς. Και κέρδισε εκτός έδρας, Γιώργο, την Νίμπουρκ στην Τσεχία σε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, έχοντας στην ομάδα τον Ουρμπούτης, ο οποίος δεν συμμετείχε στα πρώτα παιχνίδια. Έπαιζε πέρσι στην Ιταλία, έχει κάνει σε κολέγιο των Ηνωμένων Πολιτειών και έχει ένα μέσο όρο 15 πόντων και 8 rebound τα δύο τελευταία παιχνίδια. Θα έλεγα ότι ήταν και το πιο σημαντικό αποτέλεσμα για αυτή την ομάδα για να ξαναμπεί στο κόλπο. Βέβαια η συνταγή είναι χαμηλό ρυθμό και χαμηλό σκορ, όπως τον κέρδισε ο Άρης με 60-71. Κράτησε χαμηλά. Ναι, είναι μια ομάδα λιθουανική, run and gun, με το ρυθμό παίζει πολύ. Εδώ η τριάδα των διαιτητών με τον Κώστα Τσούλη, τον κομισάριο. Και πάμε στον συνάδελφο Νίκο Καραγιώργη. Είναι μαζί μας σήμερα στο ρεπορτάζ ο Νίκος. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα σας και από μένα. Να μας μεταφέρεις λίγο την ατμόσφαιρα από τον πάγκο του Άρη τώρα. Ναι, και να προσθέσω αυτό που είπατε, ότι και αυτή η νίκη της Ρουντούπης επί της Νίμπουρκ πέρεξε την κατάσταση στον όμιλο και ουσιαστικά στέρισε από τον Άρη το δικαίωμα να παρηγυρίσει ενδεχομένως και από την προηγούμενη αγωνιστική την πρόκριση στις 16 ομάδες, καλύτερες ομάδες του EuroCup. Από εκεί και πέρα, όντως, το σημερινό παιχνίδι έχει το χαρακτήρα τελικού για τους κίτρινους. Γνωρίζουν ότι είναι χωρίς αύριο. Παιχνίδι που θα πρέπει να κερδίσουν για να δώσουν συνέχεια στο ευρωπαϊκό τους φετινό ταξίδι. Για τον Άρη δεν υπάρχουν αγωνιστικά προβλήματα. Η ομάδα καλύτερα να πιστοποιήσει ακόμη μια φορά σήμερα, για μια ακόμη φορά το τελευταίο χρονικό διάστημα, την πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Από την άλλη πλευρά, σε ό,τι αφορά την λιθουανική ομάδα, πρέπει να πούμε ότι ήρθε στη Θεσσαλονίκη από την Κυριακή. Μία μέρα νωρίτερα από ό,τι συνήθως οι ομάδες φτάνουν στην έδρα, στη χώρα του αντιπάλου. Και βέβαια αυτό για να μπορέσει να αποφύγει το ταξίδι που θα επέφερε σίγουρα μεγαλύτερη κούραση στους παίκτες της λιθουανικής ομάδας παραμονή του αγώνα. Και βέβαια να προσαρμοστούν και στις συνθήκες που επικρατούν στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη συγκεκριμένα, αλλά βέβαια να έχουν και περισσότερες προπονήσεις εδώ. Άλλωστε το ταξίδι πριενά η Θεσσαλονίκη δεν θα ήταν και ένα εύκολο ταξίδι με τις πτήσεις. Ήρθαν πιο νωρίς οι Λιθουανοί. Και έχουμε τώρα το ξεκίνημα, το τζάμπολ σε λίγο, οι παίκτες του Άρη πεντάδα, με τον Κρούσιτς να είναι η επιλογή του Αλεξανδρή για το ξεκίνημα, μαζί με James Davis, Ταπούτο και Τσαλδάρη. Για την Ροντούπης ο Γιουσκεβίτσιους, ο Κατζιούλης που πέρασε από τον Πανιόνιο πριν από περίπου 5 χρόνια και δεν ήταν και ένα εντυπωσιακό πέρασμα, θα έλεγα αυτό. Ο Ζελιώνης, ο Σαλένκα που είναι ο καλύτερος παίκτης της αντιπάλου του Άρη και ο Όρελικ είναι αυτοί που θα ξεκινήσουν. Πάμε πάλι στον Νίκο. Να πούμε ότι και κάτι το οποίο το έχουμε διαπιστώσει και τώρα, ότι οι Αμερικανοί παίχτες του Άρη, οι ξένοι παίχτες, δεν είχαν αγωνιστεί μέχρι σήμερα ποτέ σε ένα γεμάτο γήπεδο, σε ένα γεμάτο Αλεξάνδριο. Και φαίνεται να το απολαμβάνουν από ό,τι μπορούμε να δούμε και από τις αντιδράσεις και του Σέρχιο Κερούς, ίσως του πιο εκδηλωτικού παίχτη. Και από την άλλη, υπάρχει ένα πρόβλημα με τα χρονόμετρα των 24, μάλλον με το ένα χρονόμετρο των 24 δευτερολέπτων αυτό. Γιατί έστειλαν του παίκτες στου πάγκου. Ακριβώς, και έχουν, αν μπορούν να δουν και οι τηλεθεατές, έχουν τοποθετηθεί δύο 24, όπως συνηθίζεται να λέγεται, δίπλα στους πάγκους,
τα οποία δεν είναι φυσικά πάνω στις μπασκέτες όπως έχουμε συνηθίσει στα παιχνίδια μπάσκετ. Ακριβώς έχουν τοποθετηθεί στο έδαφος και όχι πάνω από τις μπασκέτες. Γι' αυτό και τώρα υπάρχουν κάποιες διαβουλεύσεις ανάμεσα στην διαιτητική τριπλέτα αλλά και το κομισάριο της αναμέτρησης στον Κώστα Τσούλη. Θα έχουμε μια μικρή καθυστέρηση στην έναρξη του παιχνιδιού στο τζάμπο. Κάτι που είχαμε και στον αγώνα του Σαββάτου με τον Ελυσιακό που έγινε και πάλι στο Αλεξάνδριο. Έναν αναμονή λοιπόν για το τζάμπολ να ξεπεραστεί αυτό το ζήτημα. Βλέπουμε και τους τεχνικούς του Αλεξανδρίου να κάνουν αυτά τις απαραίτητες ενέργειες γιατί πρέπει να υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις ώστε το παιχνίδι να διεξαχθεί κανονικά. Εδώ είναι οι διαιτητές στη γραμματεία με το 57 στην πλάτη ο Ιταλός ο Ματιόλι. Με το 24 ο Πέρεφ και με το 93 ο Γιούρας ο Σέρβος είναι οι αριθμοί που έχουν και στα παιχνίδια της EuroLeague. Μόνο που εκεί είναι πορτοκάλι η φανέλα των διαιτητών. Εδώ έχουμε μπλε σκούρο. Ο Βάγγελης Αλεξάνδρης περιμένει. Έχει κάνει μια σκληρή προσπάθεια, Γιώργο, για να επαναφέρει την ομάδα. Σίγουρα. Ο Βαγγέλης και μάλιστα είχε τονίσει, είχε εκφράσει την πεποίθησή του ότι η ομάδα μπορεί να αποδώσει καλά, μπορεί να πάρει αποτελέσματα σε εκείνο το δύσκολο διάστημα, στο ξεκίνημα της Α1 με τις συνεχόμενες ήττες. Ναι, το εγχείρημα που έκανε φέτος ο coach του Άρη ήταν με πολύ χαμηλό budget να πάρει παίκτες οι οποίοι δεν είχαν ιδιαίτερα μεγάλη ευρωπαϊκή εμπειρία, αναφέρομαι στους ξένους περισσότερο. Και προσπαθεί μέσα από αυτό το σύνολο να φτάσει όσο ψηλότερα μπορεί την ομάδα και όπως έκανε στις δηλώσεις του κάποια στιγμή αργότερα να μπορεί να πρωταγωνιστεί αυτή η ομάδα εφόσον βέβαια λυθούν όλα τα διοικητικά προβλήματα. Πρώτη στον όμιλο είναι η Νίμπουλ και αυτό δεν αλλάζει απόψε με τα τελευταία παιχνίδια. Εδώ έχουμε έναν τελικό για να δούμε ποια ομάδα θα ακολουθήσει στην επόμενη φάση όπου όσοι συνεχίσουν θα χωριστούν σε 4 ομίλους, οι 16 ομάδες δηλαδή, στη φάση Last 16. Οι αγώνες θα ξεκινήσουν 17 Ιανουαρίου, θα είναι 4 όμιλοι των 4 ομάδων. Και ο Άρης αν περάσει θα βρεθεί στον ίδιο όμιλο σίγουρα με την Ρωσική Χίμκη, πιθανότατα με την Ισπανική Βαλένθια και επίσης πολύ πιθανό στον δρόμο του να βρεθεί και η Ουκρανική Ντόνετσκ. Που παίζει απόψε με την γαλλική Κραβελίν, αλλά είχε χάσει στον πρώτο αγώνα με διαφορά 25 πόντων και φαίνεται δύσκολο να την καλύψει για να πάρει την πρώτη θέση του ομίλου. Αν μείνει δεύτερη, Ντόνετσκ λοιπόν θα είναι σε αυτό τον όμιλο. Σίγουρα με τη Χίμκι, όλες οι άλλες θέσεις είναι ανοιχτές, αλλά μιλάμε πλέον όπως είπαμε για την επόμενη φάση του EuroCup, όπου πριν από την σημερινή τελευταία αγωνιστική είχαν εξασφαλίσει τη συμμετοχή οι 7 από τις 16 ομάδες. Παίζονται δηλαδή σήμερα 9 θέσεις και ανάμεσα σε αυτές μία θέση για τον Άρη ή την Ρουντούπης. Τώρα αυτό το πρόβλημα που δεν έχει λυθεί ακόμη και δεν ξέρω αν μπορούμε να δούμε και τον τεχνικό του Αλεξανδρίου που έχει κάνει τα ακροβατικά του τώρα για να δώσει μία λύση στο ένα από τα δύο καλάθια, γιατί το άλλο φαίνεται, Νίκο, το άλλο έχει, είναι εντάξει, το βλέπουμε το 2, θέλουμε να δούμε και το 4. Εδώ. Από ό,τι φαίνεται θα έχουμε και νέα ανατροπή δεδομένων. Είχαμε πει νωρίτερα ότι θα γίνει το παιχνίδι με τα δύο χρονόμετρα που βρίσκονται έχουν τοποθετηθεί στο έδαφος. Τώρα η τελευταία ενημέρωση και από τον κομισάριο του αγώνα, τον κύριο Τσούλη, λέει ότι η αναμέτρηση θα γίνει με ένα χρονόμετρο 24 δευτερολέπτων σε μια από τις δύο μπασκέτες με πιθανότερο αυτή η οποία βρίσκεται προς το πέταλο του γηπέδου. Περιμένουμε όμως να δούμε γιατί συνεχίζονται και οι διαβουλεύσεις ανάμεσα στον κύριο Τσούλη και τους τρεις διαιτητές και φυσικά συνεχίζονται και οι αγωνιώδεις προσπάθειες των υπαλλήλων του Αλεξανδρίου για να μπορέσουν να αποκαταστήσουν τη βλάβη και βέβαια να έχουμε έναξι το παιχνίδι. Αυτή η καθυστέρηση πάντως δίνει μια καλή ευκαιρία στους φίλους του Άρη να ζεστάνουν ακόμη περισσότερο την ατμόσφαιρα στο Αλεξάνδριο λίγο πριν από την έναρξη του καθοριστικού αγώνα με την Ρουντούπης Πριενάη, την ομάδα από την Λιθουανία. Περιμένουμε και εμείς μαζί το τζάμπολ. Οι παίκτες του Άρη είναι στο παρκέ τώρα και η πεντάδα της λιθουανικής ομάδας. Αρχίζει το παιχνίδι.
Εδώ ο Ισπανός Εμίλιο Πέρεθ, Καστιγιάνος. Ήταν διαιτής στο Μπαρτσελόνα Lakers σε ένα παιχνίδι επίδειξης τον Οκτώβριο του 2010, και αυτό ίσως έχει να θυμάται περισσότερο, και μάλιστα ένας αγώνας που τελείωσε με νίκη της Μπαρτσελόνα. Εδώ ο Ισπανός που θα κάνει το τζάμπολ. Δόθηκε το πράσινο φως από την γραμματεία. Ο Κρούσιτς στο τζάμπολ με τον Ζελιόνις. Πρώτη επίθεση είναι για τον Άρη. Ο Τζέιμς που έχει έναν μέσο όρο 14 πόντων στους αγώνες του EuroCup. Επανέφερε και έδωσε για τον Τσαλδάρη που βελτιώνεται διαρκώς. Ήρθε με μια μικρή καθυστέρηση στην ομάδα. Ο Τσαλδάρης που έπαιξε και παλαιότερα στον Άρη. Και είναι ένας παίκτης αυτός, όπως και ο Μπόγρης, Γιώργο, που προσθέτουν και ποιότητα και δυναμώνουν τον Άρη. Έτσι, και καθώς βρίσκουν και τον καλό του σε αυτό, αυτό βοηθάει ακόμη περισσότερο την ομάδα. Ναι, γιατί ειδικά ο Δημήτρης Τσαλδάρης είναι ένας παίκτης που έχει αρκετά καλό ποσοστό στα τρίποντα, κάτι που το χρειάζεται και είναι μέρος του παιχνιδιού του Άρη. Δοκιμασμένος και νομίζω και η προσθήκη του, αυτό που είπαμε πριν, έδωσε άλλη πνοή στην ομάδα. Τσαλδάρης ο Ταπούτος που επίσης έχει δώσει λύσεις. Καθώς ο χρόνος τελειώνει, ο James στην εκπνοή σε ένα σουτ τριών πόντων. Η μπάλα είναι για την Ροντούπης. Ο Κρούσιτς ήταν αυτός εδώ ο Σλωμένος που διεκδίκησε το rebound. Βλέπετε με την πίεση του χρόνου. Έγινε το σουτ από τον Dominic James. Θα πάρει το επιθετικό rebound ο Ζελιόνις μετά την προσπάθεια που έκανε ο Ρελικ. Και εδώ ο Ρελικ. Το επιθετικό rebound με τον Ζελιόνις. Διεκδίκησε ο Τσαλδάρης. Φάουλ. Το πρώτο φάουλ για τον Δημήτρη Τσαλδάρη στον αγώνα. Και επαναφέρει ο Κατζιούλης. Ζελιόνις. Και Σαλένκα. Και πάλι ο Κατζιούλης για να πάρει την μπάλα. Ο πιο έμπειρος από τους παίκτες της Ροντούπης. Το πρώτο καλάθι λοιπόν από τον Άντας Γιουσκεβίτσιους. Με αυτό το lay-up. Προσπάθεια του Γιουσκεβίτσιους. Το πρώτο καλάθι στον αγώνα. Ταπούτος. Ο Τζέιμς θα πλησιάσει. Ο Ταπούτος επιθετικό rebound με άνεση. Θα μετρήσει το καλάθι ο Ισπανός. Αλλά δεν πήγε στο καλάθι, αλλά ήταν και ο Ωρελικ που τράβηξε το δίκτυο. Και έτσι λοιπόν ο Άρης ισοφαρίζει στο ξεκίνημα του αγώνα. Γιουσκεβίτσιους. Κατζιούλης. Σαλένκα για το σουτ. Αυτό είναι το παιχνίδι των Λιθουανών. Πρώτο τρίποντο στον αγώνα. Βλέπετε, βγάζει την μπάλα έξω για τον Νταΐνιους Σαλένκα. 2-5. Ταπούτος. Τσαλδάρης. Πάλι ο Ταπούτος σε νέο επιθετικό rebound. Κάτι που έγινε και λίγο πριν, κερδίζουν τα rebound. Μπορεί να χτυπήσει ο Άρης μέσα στην ρακέτα, αυτό φαίνεται. Ο Άρης είναι πολύ πιο δυνατός μέσα στη ρακέτα. Το είδαμε και δύο φορές τώρα με τον Ταπούτο. Και βλέπουμε επίσης ότι η λιθουανική ομάδα, επειδή δεν έχει δυνατό power forward, αναγκάζεται να παίζει πολύ περιφερειακά και σε παιχνίδι ένας εναντίον ενός. Σε λίγο ο Μάλτρος στο παιχνίδι, επίσης πολύ ικανός και πρώτος rebounder του Άρη στο EuroCup το φετινό. Με 6,2 rebound ανά αγώνα. Καλάθι από τον Davis. 7-5 με το τρίποντο από τον Αμερικανό. Μετά τους πρώτους 4 πόντους που πέτυχε ο Ταπούτος για τον Άρη. Τρίποντο από τον Davis. Και 7-5. Καλή άμυνα για τον Άρη που φαίνεται να είναι πιο
ενεργός στο παιχνίδι από τους Λιθουανούς, έχοντας και τη συμπαράσταση της εξέδρας, βοηθάει και αυτό. Θα συμφωνήσω μαζί σου. Βέβαια, θα πρέπει λίγο να προσέξει την άμυνα, δεν πρέπει να τους αφήσει πολύ να δίνουν ελεύθερες πάσες. Θα πρέπει να παίζουν overplay, να δυσκολεύουν τα παιχνίδια τους. Ταπούτος. Rebound από τον Γιουσκεβίτσιους. Μάλτρο μπήκε, πήρε θέση του Κρούσιτς. Ζελιώνης. Σαλένκα. Θα πάρει τις πρωτοβουλίες, μπορεί και να πλησιάσει το καλάθι. Σαλένκα με ύψος 1.97. Έχει παίξει στην Ισπανική Χιρόνα. Ο δεύτερος πιο έμπειρος παίκτης μετά τον Κατσιούλης. Καλάθι από τον Τζέιμς για τον Άρη. Προηγείται πάλι 9-7. Ο Σαλένκα που κέρδισε το φάουλ είχε 5 στα 5 τρίποντα στον αγώνα με την Λιέ του Βοζρίτα στην νίκη την περασμένη Κυριακή της Ραντούπης στο Λιθουανικό Πρωτάθλημα. Σημειώνοντας συνολικά 27 πόντους, Ντάινιους Σαλένκα εδώ εκτελεί βολές. Σαλένκα ήταν και στην ομάδα της Λιθουανίας που έπαιξε και κέρδισε το Ευρωμπάσκετ του 2003. Εύστοχος στη δεύτερη βολή. 9-8 έγινε το σκόρ υπέρ του Άρη. Τσαλδάρης. Ο Τζέιμς έχει αντίπαλο τον Γιουσκεβίτσιους. Ταπούτος. Εύκολο rebound για τον Σαλένκα. Ωρελικ, έξυπνη πάσα, αφού τράβηξε δύο αντιπάλους πάνω του. Καλάθι από τον Εντγκάρας Ζελιώνης, το ψηλότερο παίκτη της Ραντούπης, με ύψος 2-7. Μπροστά η Λιθουανική ομάδα, 19, λάθος έκαναν οι παίκτες του Άρη. Η επίθεση είναι για την Ραντούπης. Τα ποσοστά είναι καλύτερα για τους Λιθουάνους στο ξεκίνημα. Έμεινε ο Ζελιώνης εκεί, καθώς ο Μάλτρο πήγε να βοηθήσει. Βλέπετε τον Τζέιμς στο μαρκάρισμα Γιουσκεβίτσιους. 9-12. Τσαλδάρης, φάουλ με το σώμα εκεί από τον Ζελιώνης. Η Ροντούπης άλλαξε λίγο το ρυθμό. Δεν φάνηκε να... Δεν επηρεάζονται καθόλου. Δεν φάνηκε να επηρεάζεται από το ξεκίνημα του Άρη που ήταν έτσι. Ναι, δεν επηρεάζονται καθόλου. Και πρέπει να τονίσω πάλι αυτό που είπα από την αρχή, ότι πρέπει να γίνει πολύ καλύτερο ο Άρης στην άμυνα. Αν δεν τους πιέσει και τους αφήσει να διεισδύουν, ξέρουν τα βασικά, σαν Λιθουανοί, μπορούν να κάνουν split, να πασάρουν, όπως το είδαμε δύο φορές. Μπορούν να σουτάρουν πολύ καλά, άρα θέλει περισσότερη πίεση. Όλοι οι παίκτες πρέπει να είναι συγκεντρωμένοι. Ο Αρμίνας Ουρμπούτης είναι το νέο πρόσωπο στην πεντάδα της Ραντούπης, ενώ πετυχαίνει καλάθι ο Μάλτρο, εδώ λειτουργήσε καλά. Η πάσα του Τζέιμς, πήρε την μπάλα ο Μάλτρο και την άφησε στο αντίπαλο καλάθι. 11-12. Γιουσκεβίτσιους. Ο Ουρμπούτης πήρε τη θέση Ζελιώνες στην πεντάδα της Ροντούπης, που έχει 4 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Ο Σαλένκα θα επαναφέρει. Ο Ωρελικ καλάθι. Κατάφεραν σε αυτό τον πολύ μικρό, σε αυτό το πολύ μικρό χρονικό διάστημα να πετύχουν καλάθι με τον Ωρελικ. Οι Λιθουανοί και προηγούνται 14-11. Τζέιμς. Εύστοχος σε σου τριών πόντων για να γίνει το 14 όλα. Ο Τζέιμς εδώ βρήκε το χώρο, κινήθηκε σωστά. Ο
Σαλένκα. Τον κλείνει ο Μάλντρου και ο Σαλένκα δυσκολεύεται εκεί. Ο Ρελικ. Άλλη μια καλή προσπάθεια με αλλαγή εδώ από τον Όρελικ, όταν είδε το Μάλντρο μπροστά του. Καλάθι και 16-14 μπροστά πάλι η Ρουντούπης. Ενώ ο Βαγγέλης Αλεξανδρής θα βάλει σε λίγο στο παιχνίδι τον Μπόγρι. Τρίποντο από τον Χρήστο Ταπούτο. Ο Άρης μπροστά 17-16. Πάμε στον Νίκο Καραγιώργη. Να πούμε ότι υπάρχουν παράπονα, διότι οι ψηλοί αυτή τη στιγμή για τον Άρη έχουν χάσει κάποια αμυντικά rebound. Έχουν δώσει τη δυνατότητα στους Λιθουανούς να κάνουν δεύτερες επιθέσεις και βέβαια να πετύχουν πόντους με αυτόν τον τρόπο. Γι' αυτό και μπαίνει ο Γιώργος Μπόγκης ώστε να ισχυροποιήσει τη front line των κυτρινών. Έκλεψαν οι παίκτες του Άρη, ο Τσαλδάρης, τώρα ο Τζέιμς και φάουλ που γίνεται από τον Γιντάρας Κατζιούλης. Αλλαγές στην Ρουντούπης. Βγήκε ο Κατζιούλης, βγήκε και ο Ρέλικ. Ενώ ο Μπόγρης παίζει μαζί με τον Μάλντρο, βγαίνει και ο Ντέιβις για να πει ο καιρούς. Βγήκε ο Ταπούτος. Από δύο αλλαγές σε κάθε πεντάδα. Γύρισαν σε ζώνη η λιθουανική ομάδα τώρα. Ο Μάλντρο με τον Τσαλδάριο Τζέιμς για τρεις. Ο Μάλντρου σε ένα rebound. Ο Τζέιμς με τον Κέρους. Goal foul, γιατί ο Κέρους έχει αυτή την εκρηκτικότητα και αξιοποίησε καλά την πάσα του Τζέιμς εδώ και τελείωσε πολύ καλά την πάση. 19-16 ο Άρης. Φάουλ έγινε από τον Ουρμπούτης. Παίρνει εδώ rebound ο Ουρμπούτης, καθώς ο Κέρους αστόχησε. Σαλένκα. Μπουτερλεβίτσιους, νέο πρόσωπο επίσης στην πεντάδα της Ρουντούπης. Και φάουλ που έκανε ο Τζέιμς. Προσπάθεια του να κλέψει την μπάλα. Εδώ το φάουλ του Τζέιμς πάνω στον Ρουντούπης. Τερλεβίτσιους για τον Ουρμπούτης. Διεκδικείται το rebound. Η μπάλα είναι για την Ρουντούπης. Εδώ η τελευταία φάση. Ο Μπόγρης. Άπλωσαν όλοι τα χέρια. Πανέφερε ο Γιουσκεβίτσιους. Αστόχησε ο Σίνιτσα που μπήκε στο παιχνίδι σε μια ακόμη αλλαγή από την πλευρά του Λιθουανού coach του Βιργίνιου Σέσκους. Έκλεψε ο Μπόγρης. Τζέιμς. Πάει μέχρι το καλάθι. Καιρούς σε επιθετικό rebound. Μάλντρο ούτε αυτή τη φορά. Η τέταρτη προσπάθεια αποφέρει ένα φάουλ που έκανε ο Σίνιτσα, ο Γιούστας Σίνιτσα εδώ πάνω στον σέντερ του Άρη. 1:49 για το τέλος της πρώτης περίοδου. Με αφορμή αυτή την φάση εδώ, την τελευταία, θα έλεγα ότι ο Άρης είναι πολύ δυνατός κατά το καλάθι. Πρέπει να το εκμεταλλευτεί, δεν πρέπει να πηγαίνουν συνέχεια στα περιφερειακά σου. Όπως επίσης και δεν πρέπει να παραλείπει τα αμυντικά rebound που έχει χάσει. Πρέπει να είναι 3 ή 4. Ο Δημήτρης Βεργίνης στην πεντάδα του Άρη, σε λίγο και ο Ντάν Μαυραϊδής. Καιρούς σε ένα θεαματικό rebound, γιατί έφτασε πολύ ψηλά για να κερδίσει την μπάλα ο Αμερικανός που έχει γερμανικό διαβατήριο. Εδώ είναι τα rebound. Βλέπετε ο Άρης έχει 7 επιθετικά από τα 8 συνολικά που έχει πάρει στον αγώνα. Αυτό που έλεγε πριν ο Γιώργος Δοξάκης, ο οποίος σχολιάζει μαζί μας τον αποψινό αγώνα του Αλεξάνδριο στην απευθείας μετάδοση της E3. Ο Τσαλδάρης εδώ δεν θα βρει στόχο, δεν θα αλλάξει το σκορ. 19-16 μπήκε ο Μαυραϊδής
στον αγώνα και ο Άιντας Βισκόντας, οργανωτής τώρα για την Ρντούπης. Ο Βισκόντας πέρασε έξοχη ασίστ για τον Ορμπούτης και μείωσε η Ρντούπης σε 19-18. Δείτε πάλι, πολύ καλή πάσα για να αφήσει την μπάλα ο Ορμπούτης στο καλάθι και να μειώσει στον ένα πόντο. Μαυραϊδής και Βεργίνης η ασίστ για τους παίκτες των δύο ομάδων έως τώρα. Ο Βεργίνης με τον Κέρους. Ο Άρης που έχει αλλάξει ολόκληρη την πεντάδα σε σχέση με την έναρξη του αγώνα. Τελευταίο λεπτό για το πρώτο δεκάλεπτο. Σίνιτσα. Δεν μπόρεσε ο Μπουτερνεβίτσιους. Ευκαιρία για τον Άρη να μεγαλώσει λίγο τη διαφορά που είναι στην ελάχιστη τιμή, στον ένα πόντο δηλαδή. 19-18 καιρούς. Θα πάρει το φάουλ από τον Βισκόντας ή ο Ορμπούτης. Ο Ορμπούτης είναι αυτός. Εδώ ναι, βγαίνει πάνω στον αντίπαλό του ο Αρμίνας Ορμπούτης. Κάνει το δεύτερο φάουλ στον αγώνα. Και ο Κέρους εκτελεί βολές. (20-18) στα τελευταία δευτερόλεπτα της πρώτης περίοδου. Βισκόντας φάουλ με το έκανε ο Βεργίνης, γιατί ο Άρης είχε τρία ομαδικά, έδωσε το τέταρτο ο γκάρτ των Κιτρίνων. Έχουμε 8,2 δευτερόλεπτα μετά το φάουλ του Βεργίνη για την Ρντούπης. Βισκόντας πάει στο σούτ ο ίδιος και ισοφαρίζει. Με το καλάθι του Βισκόντας, 20-20 στο Αλεξάνδριο. Εδώ η τελευταία προσπάθεια. Σε λίγο αρχίζει το δεύτερο δεκάλεπτο. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Τώρα αρχίζει η δεύτερη περίοδος στο Αλεξάνδριο. Άρης και Ρντούπης ισόπαλοι στους 20 πόντους. Ένα σχόλιο από τον Γιώργο Δοξάκη για αυτό που είδαμε στο πρώτο δεκάλεπτο, Γιώργο. Αυτό που είδαμε και αυτό που μπορέσαμε να ακούσουμε, επειδή είναι ανοιχτά τα μικρόφωνα λόγω EuroCup, το παιχνίδι, ο coach είπε άμυνα και πραγματικά το επισημάναμε και εμείς, ότι η άμυνα του Άρη είναι πολύ χαλαρή. Έχει δώσει το δικαίωμα στους Λιθουανούς να πιστέψουν στη νίκη. Πρέπει να γίνει πιο σκληρή στα όρια του φάουλ, να ελέγξουν τα αμυντικά rebound και να είναι πιο γρήγοροι στην επίθεση, στο επιθετικό transition. Θυμίζοντας ότι το ημίχρονο και όχι το πρώτο δεκάλεπτο του πρώτου αγώνα είχε τελειώσει 27-24 στη Λιθουανία. Ήδη είμαστε στο 20-20. Πάμε στον Νίκο Καραγιώργη. Και επίσης να προσθέσω σε αυτά που είπε νωρίτερα ο coach, θέλει περισσότερο καθαρό μυαλό από τους παίκτες του και επίσης θέλει περισσότερη ταχύτητα στη λήψη των αποφάσεων μέσα στο παιχνίδι. Έχει διακρίνει μια καθυστέρηση και στην εφαρμογή των συστημάτων. Θέλει από τους παίκτες να είναι πιο αποφασιστικοί και πιο επιθετικοί στην άμυνα που παίζουν. 20 πόντοι θεωρεί ότι είναι πολύ αυτή που δέχτηκε ο Άρης στην πρώτη περίοδο. Και μια ταχύτητα σκέψη στην επίθεση που δίνει και τις λύσεις. Γιατί τα προβλήματα αρχίζουν να, η μπάλα γυρίζει και δεν φαίνεται να υπάρχει λύση. Ο Μάλδρου είναι στην γραμμή, εκτελεί βολές και δίνει πάλι προβάδισμα στον Άρη. (21-20) για τον πρώτο πόντο στην δεύτερη περίοδο από τον Αμερικανό σέντερ. Ο Βισκόντας συνεχίζει σε ρόλο playmaker, αλλά εδώ κάνει μεταφορά και χάνει την επίθεση η Ρντούπης. Αναγνωρίζει το λάθος ο Βισκόντας. Ο Αλεξάνδρης επαναφέρει τον Ταπούτο στη θέση του Μάλντροου. Αφήνει τον Μπόγρη τώρα στη μάχη των ψηλών. Βεργίνης, Μαυραϊδής, Κέρους στην περιφέρεια, Ταπούτος και Μπόγρης για την πεντάδα του Άρη σε αυτό το σημείο του αγώνα. Ο Βεργίνης σίασε,
Ναυραϊδής, 3 δευτερόλεπτα και κάνει και το επιθετικό, γιατί ακριβώς αυτό ήταν το πρόβλημα. Είδε ότι δεν του μένει χρόνος. Έχει μπερδέψει η λιθουανική ομάδα τον Άρη. Ξεκινάει με ζώνη 2-1-2. Κάποιες φορές η ζώνη γίνεται ματσάπ, από 2-1-2 σε ματσάπ ζώνη. Κάποιες φορές μένει 2-1-2 όπως τώρα. Και αυτό που επισημάναμε και πριν, ότι δεν παίρνουν γρήγορα τις αποφάσεις. Μπερδεύονται στα επιθετικά τους παιχνίδια. Τα λάθη για τις δύο ομάδες είναι περισσότερα των Λιθουανών. Αστόχησε ο Ουρμπούτης. Επιθετικό rebound όμως από τον Σίνιτσα. Επίσης ένα σημάδι ότι δεν υπάρχει συγκέντρωση. Χάσανε το rebound δύο παίκτες του Άρη μεταξύ τους. Βισκόντας. Για τρεις. 23-21 από τον Βισκόντας. Προβάδισμα για την Ρουντούμπης. Τα τρίποτα αποτελούν όπλο όλων των ομάδων της Λιθουανίας. Καλή σουτέρ. Βεργίνης. Θα ισοφαρίσει. Ενώ έχει πάρει θέση για να επιστρέψει ο Τζέιμς στην πεντάδα του Άρη. Βλέπετε το καλάθι από τον Βεργίνη. Στη γωνία ο Σίνιτσα. Ο Μαυραϊδής βοήθησε τον Βεργίνη. Ο καιρός έχει φύγει στον ευνηδιασμό, αλλά χάνει την ευκαιρία να δώσει και πάλι προβάδισμα στον Άρη. Ξέρχει ο καιρούς που έχει πάρει κάποια φάουλ στις προσπάθειες που έκανε πριν εδώ. Δεν μπόρεσε να τελειώσει τη φάση. Σίνιτσα. Πήρε το χώρο και αμέσως πήγε στο σουτ. Είναι το τρίτο σουτ που ρίχνει. Παρόλο που έχασε τα δύο πρώτα, το τρίτο μπήκε, γιατί σημαίνει ότι είναι πολύ καλό σουτέρ και το πιστεύει το σουτ. Πάλι το ίδιο πράγμα. Στην επίδεση. Πρώτη πόντι για τον Σίνιτσα πριν από λίγο στον αγώνα. Ο Μπόγκρις με τον Βεργίνη που δοκιμάζει για τρεις. Πήρε ο Βισκόντας. Ο Τερλεβίτσιους. Και επιθετικό rebound από τον Όρελικ. Φάουλ τώρα που κάνει ο Μπόγκρις πάνω στον Γεντιμίνας Όρελικ. Και ο Αλεξανδρής ζητάει time out, γιατί βλέπει ότι κάποια πράγματα δεν λειτουργούν σωστά. 6:37 πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Πάμε σε σύντομα διαφημιστικά και επιστρέφουμε αμέσως μετά στο Αλεξάνδριο για τη συνέχεια του αγώνα. Η Ε3 μεταδίδει από το Αλεξάνδριο τον καθοριστικό αγώνα της ομάδας μπάσκετ του Άρη με την Ρουντούπης Πριενάη. Από την Λιθουανία είμαστε στο δεύτερο δεκάλεπτο. Η Ρουντούπης προηγείται 25-23, έχει την επίδεση για τα επόμενα 3 δευτερόλεπτα. 2. Ο Βισκόντας σχεδόν πέταξε την μπάλα. Ο Ταπούτος πήρε. Θα πάμε σε πολύ λίγο στον Νίκο Καραγιώργη εδώ με την αφορμή και το φάουλ που γίνεται από τον Σίνιτσα πάνω στον Ταπούτο, που είχε ένα καλό ξεκίνημα. Πέτυχε 7 πόντους εδώ ο αρχηγός του Άρη. Έχει κερδίσει το φάουλ. Νίκο, σε ακούμε. Αλλαγμένη κατά τα 4-5 η πεντάδα του Άρη μετά το time out, με μοναδικό παραμένοντα τον Χρήστο Ταπούτο. Από εκεί και πέρα αρκετές οι φωνές του Αλεξανδρή και πάλι για την αμυντική λειτουργία και την αμυντική συμπεριφορά των παιχτών του μέχρι τώρα στο παιχνίδι, και απέναντι στην άμυνα ζώνη των Λιθουανών θέλει περισσότερη κίνηση, καλύτερη κυκλοφορία της μπάλας για να μπορεί ο Άρης να βρίσκει την καλύτερη δυνατή επιθετική επιλογή. Άρης τώρα με James, Τσαλδάρη Ντέιβις, Ταπούτο και Τσαϊρέλ. Είναι έξω και ο Μπόγρης, είναι έξω και ο Μάλντροου, ενώ έχουμε μια μικρή διακοπή πάλι. Το ίδιο πρόβλημα, Νίκο? Όχι, απλά υπάρχει μια ένσταση των διαιτητών, γιατί το χρονόμετρο επίθεση του Άρη ξεκινάει από 24 δευτερόλεπτα. Θεωρούν ότι θα πρέπει να ξεκινήσει από τα 14, και τώρα υπάρχουν κάποιες διαβουλεύσεις εδώ και με τον κύριο Τσούλη και πάλι. Θα τακτοποιηθεί το ζήτημα. Τελικά, από ό,τι λέει ο πρώτος διαιτητής της αναμέτρησης, ο Ισπανός ο Πέρες, θα είναι 20 δευτερόλεπτα στη διάθεση του Άρη. Πήγε στα 20 λοιπόν ο χρόνος. Ο Άρης έχει μπάλα με τον James, τον Τζαλδάρη και τον Ταπούτο. Ο Ντέιβις φαίνεται σε αυτή την ζώνη των Λιθουανών. Τζαλδάρης για να πάρει το rebound ο Ουρμπούτης, που βοηθάει πολύ σε αυτό τον τομέα. Σαλέγκα.
Κατιούλης. Ο Ρουμπούτης με αντίπαλο τον Τσαϊρέλ θα τον κερδίσει για να προηγηθεί. Η Ρουντούπης με διαφορά 4 πόντων, 23-27. Τσαλδάρης, Ταπούτος. Τζέντς δεν μπόρεσε να είναι ελεύθερος για να πάρει μπάλα. Ο Τσαϊρέλης θέλει να απαντήσει, αλλά το rebound από τον Σίνιτσα. Κατζιούλης για 3. Και με ένα σερί 5-0. Η διαφορά πάει στους 7 πόντους για την Ρουντούπης, 23-30. Και ο Αλεξανδρής αναγκάζεται να πάρει πάλι time out. Εδώ το τρίποντο από τον Κατζιούλης. Διαφημιστικά μηνύματα, σε λίγο πάλι μαζί. Ο Βαγγέλης Αλεξανδρής ξόδευσε τα δύο time out σε λίγο χρόνο, γιατί είδε ότι κάτι δεν πάει καλά. Και όντως, Γιώργο, δεν έχουμε ένα διάστημα που Άρης ούτε επιθετικά αλλά αμυντικά παρουσιάζει ένα πρόβλημα εξ αρχής. Βλέπουμε ότι επιθετικά σε αυτό το σημείο ανταποκρίθηκε. Τώρα ο Ντέβις πετυχαίνει μετά από ώρα ένα καλάθι και μειώνει 25-30. Προφανώς έχουν κάνει πολύ καλό σκάουτινγκ και οι Λιθουανοί. Βλέπουν ότι ο Άρης και στο πρώτο μάτς που παίξαν εκεί μέσα η δύναμή τους ήταν μέσα στα καλάθια. Βλέπουν ότι δεν μπορούν να έχουν καλή επιθετική επιλογή και συνεχίζουν την άμυνα ζώνη με αποτέλεσμα η κακή λειτουργία στην επίθεση που έχει ο Άρης να τους δίνει το δικαίωμα να πιστεύουν στη νίκη, και αυτό συνεχίζει από τα λίγα που ακούσαμε από τους Λιθουανούς, παρόλο που δεν ξέρουμε λιθουανικά ότι συνεχίζουν στη ζώνη για να μπορέσουν να πάρουν κι άλλο τη διαφορά. Ζώνη που έφερε αποτέλεσμα, ο Βισκόντας έκανε φάουλ και βγήκε από την πεντάδα στον αγώνα και πάλι ο Γιούσκεβίτσιους. Τώρα είναι η σειρά του Λιθουανού coach να πάρει το time out. Ο Σέσκους έχει ζητήσει time out εδώ, ο προπονητής της Ρουντούπης. Υπάρχει μια διαφορά 5 πόντων πέρα της λιθουανικής ομάδας, 4-41 πριν από το τέλος του ημιχρόνου στο Αλεξάνδριο. Η κακή επιθετική κατάσταση που έχει ο Άρης το δείχνει και το σκορ εξάλλου. Είδαμε ότι ενώ τελείωσε στο πρώτο δεκάλεπτο με 20 πόντους, σε 6 λεπτά, σε 5,5 λεπτά έχει βάλει 5 πόντους. Ναι. Άρα βλέπουμε ότι ο Άρης δεν μπορεί να βρει λύση στην άμυνα που παίζει η Ρουντούπης. Καλάθι από τον Βισκόντας πριν, διαφορά έφτασε μέχρι τους 7 για την Ρουντούπης. Πάμε στον Νίκο Καραγιώργη. Νίκο. Ο Αλεξανδρής, ο οποίος περνά στο παιχνίδι τον Σαμ Μάλτρου, ήταν έτοιμος να περάσει, όμως μεσολάβησε το time out που ζήτησε ο Λιθουανός προπονητής. Θέλει από τους παίκτες να διαβάζουν καλύτερα την άμυνα ζώνης, γιατί έχει παρατηρήσει ότι ο Άρης έχει μια δυστοκία στα τελευταία λεπτά, κυρίως στη δεύτερη περίοδο, απέναντι σε αυτή την άμυνα των Λιθουανών. Και από εκεί πέρα έχει στήσει από τον Μάλτρου να μην πηδάει άσκοπα, δηλαδή να μην ξοδεύει άσκοπα ενέργεια. Το κάνει πάρα πολλές φορές ο ιδιαίτερα αλτικός Αμερικανός, με έβεση βέβαια στα κοψίματα. Βάζει με τον Ταπούτο. Τσαλδάρης για 3. 28-30 και δεν ξέρω αν είναι το σύνθημα για την αντεπίδεση. Αυτό το τρίποντο από τον Δημήτρη Τσαλδάρη. Σαλέγκα. Rebound από τον Τσαλδάρη μετά το άστοχο σούτ από τον Σίνιτσα. Ντέιβις. Ταπούτος παίζει με πλάτη, έχει τον Σίνιτσα αντίπαλο. Ο Τσαλδάρης από την γωνία. Δεύτερο συνεχόμενο τρίποντο από τον Τσαλδάρη. Και ο Άρης περνάει μπροστά με αυτό το 6-0. Εκτελεί από τη γωνία ο Τσαλδάρης. 31-30 μπροστά ο Άρης. Σαλέγκα. Σίνιτσα, Σαλέγκα. Ο Ταπούτος ενώ ζητάει φάουλ ο Λιθουανός. Ο Ταπούτος έχει την μπάλα. Ο Ντέιβις τώρα. Νέο σου τριών πόντων. Αυτό που λέγαμε, η αντεπίδεση. Ένα κρεσέντο με σου τριών πόντων. Τσαλδάρης και τώρα Ντέιβις. Ο Άρης είναι στο συν 4. Και time out που πήρε αμέσως ο Σέσκους για να ηρεμήσει λίγο τα πράγματα για την ομάδα του, καθώς ο Άρης
πήρε φωτιά με αυτά τα τρίποντα του Τσαλδάρη, τα δύο και του Ντέιβις πριν από λίγο. Με αυτό το 9-0 λοιπόν, από το μείον 5 έφτασε στο συν 4. Ξανά στο παιχνίδι, η Ροντούπιση έχει την επίθεση, την ανανέωσε μάλιστα μετά το άστοχο σουτ που έκανε ο Σίνιτσα. Τώρα ο Γκατζιούλης κερδίζει ένα φάουλ. Για τον Άρη το επιμέρους σερί είναι 11-0. Είχε βρεθεί να χάνει 23-30 και προηγείται τώρα 34-30 της Ροντούπης με αυτό το 11-0. Γιουσκεβίτσιους, Σίνιτσα. Rebound με δύναμη από τον Μάλντροου. James. Έχασε ο Τσαλδάρης, δεν ήταν καλή η πάσα του James. Γιώργο, η ζώνη έχει τα καλά και τα κακά της, έτσι. Ναι, σίγουρα ήταν. Όπως όλες οι άμυνες. Σωστά, ένα κομμάτι ήταν και τα τρίποντα που ευτύχησε να έχει ο Άρης τα τρία συνεχόμενα. Βέβαια, δεν πρέπει να παραλείψουμε και την άμυνα του Ντέιβις που έχει γίνει πιο επιθετική. Το ίδιο διάστημα, ναι. Και προηγουμένως ο Σαλέγκα που ήταν στο όριο του φάουλ, η βοήθεια που έδωσε ο Μόλντροου και διαμαρτυρήθηκε και ο coach της Λιθουανικής ομάδας. Κατιούλης. Κέρδισαν από την καλή του άμυνα οι παίκτες του Άρη. Ντέιβις συνεχίζει απτόητος. 37-30 και το σερί για τον Άρη στο 14-0. Με 4 συνεχόμενα τρίποντα. 2 από τον Τσαλδάρη και 2 άλλα 2 από τον Ντέιβις. Ακούμε τον Νίκο Καραγιώργη που είναι πολύ πιο κοντά στους δύο πάγκους από εμάς. Καταρχήν να πούμε ένα πολύ ωραίο στιγμιότυπο τώρα με αφορμή και την αποχώρηση του Ντέιβις από το παιχνίδι για να περάσει τη θέση του Σέρχιο Κερούς. Ο Σωτήρης Μανολόπουλος, άμεσος συνεργάτης του Βαγγέλη Αλεξανδρίδη, εδώ δίπλα μας στην καρέκλα των αμπλεμματικών που καθόταν ο Κερούς. Τώρα έχουμε καλάθι για τη λιθουανική ομάδα που μειώνει και σκοράρει μετά από ώρα. Και είπε χαρακτηριστικά γελώντας τον Κερούς ότι αν τυχόν βρεθεί σε μια τέτοια φάση, μην κάνεις κάτι ανάλογο με αυτό που έκανε ο Ντέιβις, ο οποίος στόχησε μάλλον επικίνδυνο στο σούτ τριών πόντων σε εμφυδιασμό. Ο Ταπούτος τώρα παίρνει την σκυτάλη σε αυτό το ρεσιτάλ σουτ τριών πόντων από την πλευρά και είδατε και την αντίδραση του Λιθουανού coach. Ο Ταπούτος είναι ο τρίτος παίκτης που συνεχίζει με τρίποντο. 40-32 μετά τον Τζαλδάρη και τον Ντέιβις. Στο σύν 8 Άρης, η πιο μεγάλη διαφορά στο παιχνίδι. Ο Ουρμπούτης κάνει τρίπλη τρίπλα και έτσι λοιπόν ο Άρης παίρνει πάλι από την καλή άμυνα άλλη μια μπάλα. Πραγματικά, εδώ πέρα υπήρχε πολύ καλή βοήθεια από τον Τσαλδάρη που ανάγκασε να κάνει βήματα. Και ο Άρης είναι στο σύν 8 τώρα, ενώ είχε βρεθεί στο μείον 7. Επιμέρους σκορ 17-2. Από ό,τι φαίνεται ο coach των Λιθουανών έχει επικεντρώσει την προσοχή του στον James για να μην κάνει το παιχνίδι του, γι' αυτό συνεχίζει θα έλεγα στη ζώνη παρόλο που έχει δεχθεί 4-5 τρίποτα που λογικά θα έπρεπε να την αλλάξει το φάουλ όπως το έκανε, και την άλλαξε. Ναι, το φάουλ το έκανε ο Κέρους στον Σαλέγκα. Εδώ είναι η φάση με το φάουλ πάνω στον Λιθουανό που ετοιμάζεται να εκτελέσει δύο βολές γιατί ο Άρης έχει 5 ομαδικά. Η Ροντούπης είναι στα 3 σε αυτό το δεύτερο δεκάλεπτο του αγώνα. Ένα άλλο δείγμα. Θεαματική εξέλιξη και μια ανατροπή. Ένα άλλο δείγμα που ο Άρης δείχνει ότι παίζει άμυνα. Έχει κάνει ήδη 5 φάουλ ενώ αν θυμηθούμε στο πρώτο δεκάλεπτο τέλειωνε το δεκάλεπτο και δεν το είχε συμπληρώσει. Άρα πρέπει να πάει σε αυτή τη δυνατή άμυνα. Είχε πει άλλωστε, αν θυμάμαι καλά, ότι πρέπει να παίξει λίγο άμυνα στα όρια του φάουλ. Και στο όριο του φάουλ δηλαδή, και αυτό βελτιώνει και την αμυντική του επίθεση αλλά και την επιθετική. Ο Μαυραϊδής κάνει λάθος γιατί δεν είχε και την καλύτερη θέση εκεί για την πάσα. Ουρμπούτης, φάουλ. Ο Μαυραϊδής είναι λίγο εκτός κλίματος. Και ο Μαυροειδής και ο Τζέιμς θα έλεγα δεν έχουν μπει ακόμα ζεστά στο παιχνίδι που τους χρειάζεται η ομάδα, ειδικά τον Τζέιμς. Και δεν πρέπει να χαλαρώνουν σε καμιά περίπτωση. Οι Λιθουανοί γενικά σαν σχολή συνεχίζουν να παίζουν μέχρι το τελευταίο λεπτό. Δεν έχουν να χάσουν τίποτα. Είπαμε είναι ομάδα χωρίς ξένους.
θέλουν να διακριθούν όσο μπορούν να πάνε ψηλότερα, άρα θέλει προσοχή. Ο Αρμίνα Σουρμπούτης στις βολές, ευστόχησε στην πρώτη, μείωσε 40-35 και τώρα 40-36, η διαφορά κατέβηκε στους 4, ήταν στους 8 πριν από λίγο. Έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό του ημιχρόνου. Μαυραϊδής. Ταπούτος. Ο Τσαλδάρης για τον Ταπούτο. Καλή συνεργασία, καλάθι από τον αρχηγό. 42-36. Σαλένκα. Ενώ βλέπουμε ξανά το καλάθι από τον Χρήστο Ταπούτο. Ο Ορμπούτης, το ριμπάουν το Τσαλδάρης. Ο Άρης έχει τον περισσότερο χρόνο από τον ελάχιστο πλέον που απομένει. 10-12 δευτερόλεπτα. 8 τώρα. Θα κάνει φάουλ ο Κατζιούλης, γιατί τα ομαδικά φάουλ της Ρντούπης είναι 3. Εδώ είναι το φάουλ από τον Κατζιούλης. 6,4 ο χρόνος. Ο Μαυραϊδής. Ο Κερούς. Πλησίασε. Ο Μάλντροου. Όχι. Δεν αλλάζει κάτι. 42-36. Στο συν 6 είναι ο Άρης σε αυτόν τον αγώνα ζωής ή θανάτου με την Ρντούπης για μια θέση στην επόμενη φάση του EuroCup. Αυτή ήταν η τελευταία επίθεση. Ο Μάλντροου μπαλαναπήδησε και έτσι έχουμε σκόρ ημιχρόνου 42-36. Ένα τελευταίο σχόλιο για αυτό το διάστημα από τον Γιώργο Δοξάκη. Νομίζω ότι στο δεύτερο ημίχρονο βελτιώθηκε ο Άρης, ειδικά τα 5 συνεχόμενα τρίποντα, 2 του Ντέιβις, 2 του Τσαλδάρη και 1 του Ταπούτου, άλλαξε την ψυχολογία και βρήκανε λύσει στη ζώνη και θα έλεγα και μια ιδιαίτερα καλή αμυντική συμπεριφορά, αυτό που είπαμε, άμυνα στα όρια του φάουλ. Έδωσε τον Άρη αυτή τη στιγμή να προηγείται με 6 πόντους διαφορά. Μην ξεχνάμε ότι το πρώτο δεκάλεπτο τέλειωσε 20-20 και στο δεύτερο δεκάλεπτο ο Άρης έχει κερδίσει 22-16. Άρα το δεύτερο δεκάλεπτο του έδωσε αυτό το προβάδισμα με όλα τα αυτά που είχαμε πει προηγουμένως. Σε λίγα λεπτά θα είμαστε πάλι μαζί από το Αλεξάνδριο για το δεύτερο ημίχρονο του καθοριστικού αγώνα. Μείνετε συντονισμένοι στην ΕΤΡΙΑ. Τόσο ζελιό, δεν μπορεί το 11. Στο Αλεξάνδριο και πάλι και σε λίγο περιμένουμε τώρα την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Λέγαμε εδώ ο Εντγκάρα Ζελιώνης που ξεκίνησε μάλιστα στην πεντάδα της Ρντούπης. Είναι μια απολία γιατί δεν μπορεί να συνεχίσει, μια απολία για την λιθουανική ομάδα. Δεν συμμετέχει καν στην προθέρμανση. Έτσι οι 10 από τους 10, 9 είναι οι μάχημοι. Ο Άρης πάντως στο δεύτερο δεκάλεπτο έκανε μια μεγάλη αντεπίθεση με 5 στα 5 τρίποντα και εκεί κατάφερε να γυρίσει και τη διαφορά στο σκορ, καθώς έχανε με 7 και προηγήθηκε έως και 8 πόντους, 40-32, λίγο πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Να πάμε στον Νίκο Καραγιώργη. Νίκο. Ναι, θα πρέπει να πούμε ότι οι άνθρωποι της λιθουανικής ομάδας μας ενημέρωσαν ότι ο Εντγκάρας Ζελιώνης, ο παίκτης με το νούμερο 11 που ξεκίνησε στη βασική πεντάδα της Ρντούπης, έχει τραυματιστεί στο δεξί μυρό. Μάλιστα, του έχει γίνει και επίδεση σε εκείνο το σημείο. Δεν έκανε καν προθέρμανση τώρα, δηλαδή λίγο πριν ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Και από ό,τι μας είπανε, δεν θα χρησιμοποιηθεί στο υπόλοιπο του ημίχρονου, δηλαδή καθόλου στο δεύτερο ημίχρονο. Έμειναν 9, το είπαμε. Έχουμε λοιπόν τις δύο ομάδες στους πάγκους για τις τελευταίες οδηγίες από τους προπονητές, τον Αλεξανδρή και τον Σέσκους. Μαζί μας στον σχολιασμό ο πρώην άσος του Άρη, ο Γιώργος Δοξάκης. Γιώργο, ο Άρης έχει αυτό το συν 6. Είναι ένα καλό όπλο για το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, αλλά σίγουρα ούτε πρέπει να επαναπαυθεί σε καμία περίπτωση. Όχι, το είπαμε και στο πρώτο ημίχρονο. Η λιθουανική σχολή έχει αυτό το χαρακτηριστικό, δεν σταματάει να παίζει μέχρι τελευταίο λεπτό. Πόσο μάλλον όταν δεν έχουν ξένους. Και όταν και δεν έχουν να χάσουν και τίποτα. Σωστά, και ο σκοπός της ομάδας είναι να βγάζουν παίκτες όπως μπορούν να τους διαχειρίζονται, με αποτέλεσμα να μπορούν να παίζουν συνέχεια σε αυτό το ρυθμό και τους δίνει το κίνητρο για να εμφανιστούν στην αγορά την ευρωπαϊκή και θέλουν να πάρουν και αυτή τη νίκη για να πάνε στην επόμενη φάση της διοργάνωσης του EuroCup, όπου θα δώσουμε και δύο αποτελέσματα ημιχρόνου. Στη Γαλλία Σολέ ΠΑΟΚ 37-34, ενώ στον άλλο αγώνα του ομίλου του Άρη,
Αποτέλεσμα ημιχρόνου στην Ολλανδία, Γκάστερα Φλέιμς στον Γκρόνικεν ο αγώνας. Νίμπουργκ 36-48. Η ομάδα της Τσεχίας με μια αναμενόμενη νέα επιτυχία θα πάρει την πρώτη θέση του ομίλου. Για την δεύτερη παίζουν ο Άρης και η Ροντούπης. Και θα ξέρουμε με το τέλος του αγώνα ποια από τις δύο ομάδες θα συνεχίσει. Καλάθι από τον Γιώργο Μπόγκρι. Το βλέπετε πάλι με αυτή την κίνηση που έκανε. Είναι το πρώτο του στο παιχνίδι. Και ο Άρης προηγείται πάλι με τη μεγαλύτερη ως τώρα διαφορά στο παιχνίδι. Το σύν 8, 44-36. Απάντησε ο Κατζιούλης. Διαφορά στους 6 από την πάσα του Σίνιτσα. Καλάθι από τον Κατζιούλης. 44-38. Ο Άρης με Τσαλδάρη, Ντέιβις, Ταπούτο, Μπόγκρι και Τζέιμς. Το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Ντέιβις. Μπόγκρις, 3 δευτερόλεπτα στον σέντερ του Άρη. Από τον πρώτο διαιτητή του αγώνα, τον Ισπανό Πέρε. Έπρεπε ο Ντέιβις να σουτάρει. Είναι ήδη ζεστός. Αυτό τον είπε και ο coach του Άρη. Πάντως νομίζω ότι ο Άρη ξεκίνησε καλά. Η δύναμη, επαναλαμβάνω, είναι μέσα στο καλάθι και έπαιξε πολύ ωραία με τον Μπόγκρι και είχε ένα πολύ καλό καλάθι. Αλλά στην άμυνα πρέπει να είναι εξίσου δυνατός. Βισκόντας, Σαλέγκα. Όρελικ, ο Ουρμπούτης είναι στην πεντάδα μαζί με τον Κατζιούλης. Για την εδώ ο Ουρμπούτης πετυχαίνει το καλάθι στην πεντάδα της λιθουανικής ομάδας. Μείωσε ο Ουρμπούτης 44-40. Και έφτασε τους 8 πόντους στον αγώνα. Ντέιβις. Ο Μπόγκρις μακριά από το καλάθι. Στα 2 δευτερόλεπτα έγινε το σούτ από τον Ταπούτο και ο Τζέιμς που ευνηδίασε λίγο τον Βισκόντας. Συνεχίζει ο Αμερικανός. Κερδίζει την αντίπαλη άμυνα και ο Άρης προηγείται 46-40. Να εδώ το καλάθι με το lay-up από τον Ντόμινικ Τζέιμς. Σαλέγκα και φάουλ του Ταπούτου. Το πρώτο για τον παίκτη του Άρη. Θυμίζω ότι δεν υπάρχει κάποια διαφορά στο σκορ που είναι το ζητούμενο. Ακόμη και με έναν πόντο ο Άρης κερδίζει και περνάει. Καλάθι από τον Ουρμπούτης. Είπαμε ότι είναι ένα όπλο που δεν το είχε η Ρντούπης στο πρώτο παιχνίδι. Εδώ το κάρφωμα από τον Αρμίνας Ουρμπούτης. Φτάνει τους 10 πόντους. Και ο Αλεξανδρής υποχρεώνεται να επαναφέρει τον Μάλντροου με την πρώτη ευκαιρία. Ο Τσαλδάρης και ο Σίνιτσα για το rebound. Βισκόντας. Σίνιτσα. Πάσα για τον Ουρμπούτης, ο οποίος συνεχίζει. Φτάνει τους 12, είναι ο πρώτος σκόρ για την Ροντούπης και πλησιάζει και το μέσο όρο που είχε στις δύο προηγούμενες εμφανίσεις του στο EuroCup. Στις 15 πόντους δηλαδή. Ροντούπης μείωσε στους 2. Τσαλδάρης. Τζέιμς. Τα τρίποντα. Κάποτε μπαίνουν. Έτσι, άλλοτε σε δεν πηγαίνουν στον παράδεισο. Ο Άρης που είχε 5 στα 5 σε ένα σημείο της δεύτερης περίοδου. Βέβαια είδαμε και προηγουμένως ένα πανομοιότυπο καλάθι που έφαγε ο Άρης μέσα από την ρακέτα με κακή συνεννόηση αμυντική, στην αμυντική λειτουργία. Γι' αυτό και φωνάζει και ο coach. Με την πάσα στον Ουρμπούτης. Το τέταρτο φάουλ έκανε ο Γεντιμίνας Όρελικ. Αυτό είναι ένα καλό νέο για τον Άρη. Είναι από τους βασικούς τους παίκτες. Δεύτερο φάουλ τώρα για τον Σίνιτσα. Τζέιμς. Τσαλδάρης. Σαλέγκα είναι αυτός που κυνηγάει τον Ντέιβις σε μια προσπάθεια να σταματήσει το τρίποντο του Αμερικανού. Τώρα σε ζώνη. Ο Ταπούτος σε ένα lay-up.
48-44. Ο Κατσιούλης ευνηδίασε λίγο τον Ουρμπούτης με την πάσα που έκανε. Ο Τσαλδάρης, ο Μάλντροου, καθώς ο Σίνιτσα σταμάτησε τον Τσαλδάρη που ζητάει φάουλ. Αλλά ήταν και ο Σαμ Μάλντροου για να πετύχει καλάθι και να κάνει το 50-44. Βγαίνει ο Κατσιούλης, αλλαγή για την Ρντούπης. Στο παιχνίδι ο Σίμας Μπούτερ Λεβίτσιους. Στον εφηδιασμό για τον Άρη 4-4 στους 5. Λιγότερες ευκαιρίες για την Ρντούπη στο σημερινό αγώνα. Ουρμπούτης. Πάολο Ντέιβις. Τρίτο φάουλ για τον Ρον Ντέιβις. Που δίνει τη θέση του αμέσως στον Κερούς. Μπήκε, επέστρεψε για την Ροντούπης και ο Γιουσκεβίτσιους. Στη θέση του Βισκόντας. Ο κόσμος εξακολουθεί να στηρίζει την προσπάθεια των παικτών του Άρη. Σαλένκα. Μπουρμπούτης για τρεις. Εδώ 25χρονος Λιθουανός. Ήταν στο Hofstra University στο Long Island 4 χρόνια και πέρσι στην Καντού, την Ιταλική Καντού, πριν επιστρέψει στη Λιθουανία για να παίξει με την Ροντούπης. Προσπάθεια από τον James, καλάθι 52. Εδώ η προσπάθεια από τον James, μέτρησε το καλάθι 52-47. Εκτάζει 15 πόντους ο Ροντούπης. Ποσοστά στα σου 2 πόντων είδατε για τις δύο ομάδες. Ο Σίνιτσα, ο Ταπούτος στο rebound. Το lay-up από τον Ταπούτο πετυχαίνει καθοριστικούς πόντους σε αυτό το σημείο. Νομίζω ότι είναι και ο πιο καθοριστικός παίκτης μέχρι στιγμής και με τα τρίποντα στο δεύτερο δεκάλεπτο, αλλά είναι ήδη και ο πρώτος σκόρερ του Άρη. Έφτασε τους 16 πόντους ο Χρήστος Ταπούτος. Με 7 στα 11 σουτ. Μάλντροου δεν μπόρεσε για το rebound. Ήταν εκεί ο Ουρμπούτης που κάνει σπουδαία δουλειά. Φτάνει τους 17. Στον αγώνα εδώ πήρε το επιθετικό rebound. Πέτυχε και το καλάθι. Ο James, goal foul. Με την κίνηση ο Αμερικανός το απολαμβάνει και λίγο με τον κόσμο. Εδώ η προσπάθεια από τον James, ένα solo. Προφανώς αυτό φοβόταν και ο coach στο πρώτο ημίχρονο, γι' αυτό έπαιζε ζώνη. Τις διεισδύσεις του James που είναι εκρηκτικός. James έφτασε τους 11 πόντους και εκτελεί για πρώτη φορά βολή στον αγώνα. Βγήκε ο Τσαλδάρης και πέρασε στη θέση του ο Μαυραϊδής. 57-49. Ο Άρης επανέφερε διαφορά στο σύν 8. Γιουσκεβίτσιους. Ουρμπούτης. Σίνιτσα. Σαλένκα. Επιθετικό φάουλ δίνει ο Ισπανός ο Πέρεφ. Η μπάλα είναι για τον Άρη. 4 και 13 για το τέλος της τρίτης περίοδου. Εδώ το φάουλ το έκανε ο Ουρμπούτης. Τέταρτο φάουλ για τον Ουρμπούτης, τον καλύτερο παίκτη της λιθουανικής ομάδας. Τα φάουλ εδώ σε αυτό το τρίτο δεκάλεπτο. Ο Κερούς και ο Μάλντρο έδωσαν μια μάχη για να μπει η μπάλα στο αντίπαλο καλάθι και τα κατάφεραν. Παρόλο που οι Λιθουανοί παίξανε ζώνη, είδαμε ότι ο Άρης κατά κράτος τους νίκησαν κατά το καλάθι. Για πρώτη φορά έναν διψήφιο αριθμό στην διαφορά του σκόρ υπέρ του Άρη. Στο συν 10, 59-49. Δεν ξέρω αν είναι το σημείο που θα γύρει η πλάστικα υπέρ της ελληνικής ομάδας, που είναι στην επίδεση με τον James.
Έκλεψαν οι Λιθουανοί. Σαλένκα. Έκανε φάουλο Μαυραϊδής. Έχει ζητήσει time out ο Λιθουανός coach. Σωστό φάουλ για να σταματήσει την επίθεση. Ο Σέσκους έχει πάρει το time out. Θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Ο Άρης προηγείται 59-49 και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο στο Αλεξάνδριο. Ο Πτσίρικας με τα χρώματα του Άρη. Φαίνεται να απολαμβάνει και αυτό την ατμόσφαιρα. Στο Αλεξάνδριο γυρίσαμε. 59-49 ο Άρης. Η Ρουντούπης έχει την επίθεση. Πάμε στον Νίκο Καραγιώργη. Νίκο. Ο Βαγγέλης Αλεξανδρής διθέλει από τους παίκτες του να δείξουν σημάδια χαλάρωσης, να χάσουν δηλαδή τη συγκέντρωσή τους και να επαναπαυθούν σε αυτή τη διαφορά των 10 πόντων που έχει πάρει ο Άρης. Θέλει να εξακολουθήσουν να είναι επιθετικοί στην άμυνα και να κάνουν αυτό που ίσως έχουν κάνει λιγότερο στη σημερινή παιχνίδι από ό,τι τα υπόλοιπα, να τρέξουν όταν βρουν την ευκαιρία. Ο Μάλτρο έκανε το φάουλ εδώ στον Σαλένκα. Κατάφερε να περιορίσει τον Ντάινιους Σαλένκα. Το μεγαλύτερο επιθετικό όπλο της Ρντούπης είναι στους 8 πόντους. Τώρα πετυχαίνει τον ένατο και μειώνει σε 59-50. Ευθείας μετάδοση της E3 από το Αλεξάνδριο. Βραδιά EuroCup στο μπάσκετ. Ο Άρης προηγείται 59-50 της Ρντούπης pre-NI. Ομάδα από την Λιθουανία. Άλντροου πλησιάζει. Ήταν εύκολο. Ανανεώνει την επίθεση ο Άρης. Βεργίνης. Τον ακολούθησε ο Ρουγκούτης. Ο Βεργίνης εδώ έκανε βήματα. Την προσποίηση πάνω. Εδώ. Είδατε πώς έγιναν τα βήματα από τον παίκτη του Άρη. Και λάθη για τις δύο ομάδες. Τα έχουν κάνει οι παίκτες του Άρη. Χαμηλά είναι τα λάθη. 8 οι παίκτες της Ρντούπης. Φάουλο Μαυραϊδής. Είναι το 5ο ομαδικό για τον Άρη και θα πάει στη γραμμή για να εκτελέσει βολές ο Άντας Γιουσκεβίτσιους. Κέρδισε αυτό το φάουλ. Το 3ο για τον Μαυραϊδή στον αγώνα. Και θα βάλει ο Αλεξανδρής τον Ντέιβις σε πολύ λίγο. Ο Γιουσκεβίτσιους ευστόχησε και το σκόρ έχει γίνει 59-52. Μπαίνει ο Ντέιβις. Βεργίνης, Ντέιβις, Μάλντροου, φτάνει στο καλάθι, 61-52, καλή εμφάνιση και απόψε από τον Αμερικανό. Σαλένκα, ο Μπουτερλεβίτσιους, rebound του Ταπούτου, είδε τον Κέρους, πέρασε η πάσα. Και χαρίζει ένα κάρφωμα ο Σέρχιο Κέρους στους θεατές του αγώνα και στους τηλεθεατές βεβαίως, γιατί εδώ υπάρχει και η δυνατότητα του replay για αυτή την πολύ θεαματική προσπάθεια. Ο Άρης στο 63-52. Καλάθι και φάουλο για την Ρντούπης. Από την προσπάθεια που έκανε ο Ρμπούτης, ο οποίος παρότι έχει 4 φάουλ, μένει στο παρκέ. Εδώ ο Αρμίνας Ρμπούτης. Μείωσε 63-54. Εκτελεί τώρα, έχει τον πόνους της βολής από το φάουλ που πήρε. 63-55 θα βγει ο Ρμπούτης, γιατί τα φάουλ είπαμε είναι 4 και τον απειλούν. Στον αγώνα γύρισε ο Ρελικ. Ντέιβις. Ταπούτος.
από καιρούς με τον Μάλντροου. Ριμπάουν το Γιουσκεβίτσιους. Φάουλ του Βεργίνη. Αχρίαστα φάουλ. Δεύτερο φάουλ του μία ο Αβροειδίας, μία ο Βεργίνης. Αχρίαστα φάουλ. Έχει γυρίσει η άμυνα. Μπορούν να παίξουν κανονική άμυνα και τους στέλνουν στα... στις βολές. Απακόρθω να μειώνει τη διαφορά. Ενώ είχαν φτάσει, γι' αυτό φωνάζει εξάλλου και από ό,τι βλέπουμε και ο coach του Άρη, ο Βαγγέλης Αλεξανδρής. Είχε φτάσει η διαφορά στους 11 πόντους και βλέπουμε ότι σιγά σιγά πριονίζεται προς τα κάτω. Νομίζω ότι είναι κομβικό το σημείο. Έχουν φορτωθεί με φάουλ οι παίκτες της Λιθουανίας, οι βασικοί. Νομίζω ότι με μια σοβαρότητα ο Άρης και μια αρκετά συνετή άμυνα θα μπορέσει να φύγει νικητής από το παιχνίδι. Ο Γιουσκεβίτσιος συνέχισε να είναι εύστοχος από τη γραμμή. Εδώ βλέπετε ότι είναι γενικά πιο εύστοχοι οι Λιθουανοί. Έχουν εκτελέσει και περισσότερες βολές. Η διαφορά κατέβηκε στους 6 πόντους. Τελευταίο λεπτό για την τρίτη περίοδο. Ταπούτος. Μάζεψε ο Κατζιούλης. Ο Γιουσκεβίτσιους και καλάθι τριών πόντων από τον Μπούτερ Λεβίτσιους. Δεν καταθέτουν τα όπλα σε καμία περίπτωση οι Λιθουανοί και μειώνουν εδώ στους τρεις, 63-60. Ενώ μπήκαμε Ιαννίου με το έξαλλο είναι ο Αλεξανδρής, Ιαννίου με το τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου. Και έρχεται ο Κερούς για να δώσει άλλο ένα κάρφωμα. Με θέαμα και μια εντυπωσιακή προσπάθεια από τον Κέρους για να γίνει το σκορ 65-60. Σε πρώτη ευκαιρία θα το ξαναδούμε, αυτό αξίζει. Έχει κάνει με τον Ολυμπιακό ένα κάρφωμα που όσοι το είδαν θα περάσει πολύ καιρός για να το ξεχάσουν. Πάνω από τον Χάινς. 4 δευτερόλεπτα. Ο Άρης το συν 5. Παίρνει ο Ταπούτος και... τελειώνει σχετικά καλά το δεκάλεπτο, γιατί... τέλειωσε η επίθεση. Όχι, είναι 9-10, να υπάρχει χρόνος, γιατί τους έμεινε η μπάλα στα χέρια. 9-10, είναι ελάχιστος ο χρόνος, αλλά μια τελευταία ευκαιρία. Σε κάθε περίπτωση ισχύει αυτό που έλεγα πριν, ότι τελειώνει καλά η περίοδος και λίγο έλειψε να τελειώσει ακόμη καλύτερα, αν ο Μάλντροου πετύχαινε αυτό που φαινόταν σχεδόν ακατόρθωτο. 65-60. Ο Άρης είναι μπροστά. Μένει το τελευταίο καθοριστικό δεκάλεπτο στον αγώνα με τη Ροντούπης για το εισιτήριο στην επόμενη φάση του EuroCup. Θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Στο Αλεξάνδριο της Θεσσαλονίκης για το τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα που δίνει η ομάδα μπάσκετ του Άρη με την Ροντούπης στο EuroCup και είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι αυτό εδώ. Αυτό είναι το κάρφωμα του Κέρους από τα highlights, της βραδιάς και ένα καλάθι που έδωσε τον Άρη στο δικαίωμα να προηγηθεί με 5 πόντ διαφορά. Το 65-60 έγινε με το καλάθι του Κέρους και άρχισε η τέταρτη περίοδος, το τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα. Σίνιτσα, καλάθι και η διαφορά στους τρεις. Όρελικ πέτυχε το καλάθι, διορθώνω. Εδώ η προσπάθεια από τον Όρελικ, 65-62. Ο Άρης με τον Τζέιμς, τον Κερούς, τον Τζαλδάρη, τον Ταπούτο και τον Μάλντροου. Ο Κερούς σε μια πάσα που δεν ήταν και πιο σίγουρη στον κόσμο. Στα 3 δευτερόλεπτα σούτα από τον Τζαλδάρη. Ο Κερούς ανανεώνει με θετικό rebound. Ταπούτος, φάουλ που κάνει ο Γιουσκεβίτσιους. Και πάμε στον Νίκο Καραγιώργη. Νίκο. Το παιχνίδι είναι καθαρά από εδώ και πέρα θέμα άμυνας, όπως είπε ο Βαγγέλης Αλεξανδρής. Θέλει μεγαλύτερη προσήλωση στο αμυντικό κομμάτι από τους παίχτες του. Και βέβαια ανέφερε κάποιες φάσεις στην τρίτη περίοδο που οι παίκτες του χαλάρωσαν, δέχτηκαν κάποια καλάθια τα οποία δεν θα έπρεπε. Ενώ πραγματικά ήταν πολύ ωραία εικόνα του Μάλντρου, ο οποίος σχεδόν σε ολόκληρο το time out είχε κρύψει το πρόσωπό του με μια πετσέτα για το, λέει, για το backdoor το οποίο έχασε στην εκνοή της τρίτης περίοδου. Εδώ ο Μάλντρου βοηθάει τον Ταπούτο, αλλά όχι, δεν το μετράει το καλάθι ο Ισπανός, ο Πέρεθ, βλέπετε. Αλλά ήταν εδώ με τον Ταπούτο.
Μάλντροου δεν μέτρησε το καλάθι. 65 και τελειώσει ο χρόνος πριν την μπάλα φτάσει στον Αμερικανό. 65-62 για τον Άρη, που εδώ με τον Ταπούτο παίρνει το rebound και δεν θέλει να αισθανθεί ακόμη περισσότερο την ανάσα των Λιθουανών, γιατί είναι στους 3 πόντους τώρα. Κάνει φάουλ ο Τσαλδάρης γιατί χάθηκε άλλη μια επίθεση. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο επιπλέον άγχος ή... Λάθος επιλογή του Χρήστου Ταπούτου. Έπρεπε ήδη να είχε πασάρει, είχε φύγει ο καιρός στον εφηδιασμό. Ήθελε να το κάνει μόνος του, με αποτέλεσμα να κάνει λάθος πάσα, να μπερδευτεί ίσως και από την κούραση. Είναι ο παίκτης που έχει παίξει περισσότερο από κάθε άλλο παίκτη και ίσως έπρεπε να πάρει κάποια ανάσα. Βέβαια, βλέπουμε το σκόρ είναι 65-62 και είναι κρίσιμο το σημείο. Δεν πρέπει να χαλάρωσει που δεν είναι η ομάδα του Άρη για να γίνει κίτρια από αυτό το παιχνίδι. Κατιούλης επανέφερε και το Σίνιτσα. Γιουσκεβίτσιους. Πάλι ο Σίνιτσα. Καλή αμυνακή με τον Μάλντρο και τον Κέρους. Μπάλανε για τον Άρη. Έφερε αποτέλεσμα αυτή η καλή άμυνα. Χάνονται επιθέσεις πάντως κατέρωθεν σε αυτό το σημείο, σε αυτό το πρώτο δίλεπτο της τελευταίας περίοδου. Δεν έχει καλή καθοδήγηση επιθετικά ο Άρης. Γι' αυτό πιστεύω ότι με τον James τώρα αν περάσουν, και γι' αυτό έβαλε και τον Davis για να έχουν ένα καλύτερο σουτ. Και αν περάσουν την μπάλα μέσα, γιατί αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι στο κέντρο της ζώνης είναι ο Όρελικ, ο οποίος δεν είναι ιδιαίτερα ψηλός. Είναι έμπειρος, αλλά δεν είναι ιδιαίτερα ψηλός. Άρα με την κατάλληλη assist μέσα νομίζω ότι θα μπορέσουν να... Στο σημείο αυτό είναι έξω ο Ορμπούτης που έχει τα 4 φάουλ. Που έχει φτάσει τους 20 πόντους στον αγώνα για την Ροντούπης. James στα 3 δευτερόλεπτα. Rebound από τον Μπουτερλεβίτσιους. Το εξωσύνητσα και φάουλ που έκανε στην διεκδίκηση ο Ρελίκ, ο οποίος έχει 4 και κάνει το 5. Εδώ είναι η φάση. Πρώτη απώλεια για την Ροντούπης από τα δεύτερη, φάουλ. Δεύτερη, μετά τον τραυματισμό. μετά την απώλεια στην αρχή με τον Ζελιώνης. Από τα φάουλ βγαίνει τώρα ο Ρελίκ. Και επιστρέφει αναγκαστικά ο Ρουμπούτης που έχει 4 φάουλ, αλλά είναι... ο Λιθουανός κόουτς δεν έχει πλέον και τις επιλογές. Είναι ευκαιρία να χτυπήσει ο Άρης μέσα με τον Πόγρι που μπορεί να αποστάρει και να παίξει καλά. Και μέσα... να πάρει 5ο φάουλ. Για να πάρει το 5ο φάουλ. Ο Τσαλδάρης με τον Τσαϊρέλη. Ο Σίνιτσα. Μπάλα είναι για τον Άρη. Όπως έδειξε και το Βέλος. 12 δευτερόλεπτα στην διάθεση των παικτών του Άρη. Επαναφέρει ο Τσαλδάρης. James. Ωραία προσπάθεια με κάτι σαν άμυνα από τον Ουργούτης, γιατί έχει τα 4 και αυτό εκμεταλλεύεται πίσω ο Άρης. Δείτε πάλι, ο Ουργούτης απλά σηκώνει τα χέρια, δεν μπορεί να κάνει πολλά. Ο James έφτασε τους 14 πόντους, ο Άρης προηγείται 67-62. Κατζιούλης. Καλά. 67-64. Ξανά η προσπάθεια από τον κιτάρας Κατζιούλης. Davis. James. Πάνω στον Σαλένκα, κρατάει ο James, 2 δευτερόλεπτα, Μπόγρις. Ο Σίνιτσα στο rebound και ο Κατζιούλης τώρα με την Ροντούπης να είναι ένα τρίποντο πίσω από τον, από τον Άρη. Ο Κατζιούλης έστειλε την μπάλα σε ένα σημείο που βλέπετε πώς αντιδρά ο προπονητής του. Έχουμε time out, 6 και 19 πριν από το τέλος του αγώνα. Άρης Ροντούπης 67-64. Πάμε σε διαφημιστικά. Επιστροφή στο Αλεξάνδριο. 6 λεπτά για το τέλος. Αυτό το πολύ σημαντικό καθοριστικό παιχνίδι της ομάδας μπάσκετ του Άρη.
Προηγείται 67-64 της Ροντούπης Πριενάη της ομάδας από τη Λιθουανία. Ντέιβις. Πετυχαίνει το καλάθι εκτός ισορροπίας. Δύσκολο καλάθι. Ναι, πραγματικά. Πολύ δύσκολο και θα έλεγα ρίσκο σαν επιθετική επιλογή. Τα τρία δευτερόλεπτα μάλιστα το καλάθι από τον Ντέιβις. 69-64. Σαλέγκα. Ο Ρουπούτης με τον Μπούτερ Λεβίτσιους. Μπάλα είναι για τον Άρη. Δεν την συγκράτησε ο Σίνιτσα. Ο Άρης έχει επίθεση. Ήταν καλή η αμυντική λειτουργία αυτή τη στιγμή. Και το φάουλ που ζητάει ο Λιθουανός παίκτης, ο διαιτητής τον είπε ότι θα του δώσει τεχνική παιδί γιατί το χαρακτήρισε θέατρο. Rebound για τις δύο ομάδες. Το σύνολο Άρης περιέχει. 32-26. Βλέπετε επίσης αμυντικά και επιθετικά rebound για τις δύο ομάδες. Το ντούπι τώρα ο Κατζιούλης. Σίνιτσα. Κατζιούλης. Τουρκούτης. Συγκράτησε τελευταία στιγμή την μπάλα, αλλά δεν πέτυχε το καλάθι. Τζέιμς. Ντέιβις. Σαλδάρης. Ταπούτος. Ταπούτος. Δεν πέρασε η μπάλα στον Πόγρη σε καμία από αυτές τις τελευταίες επιθέσεις. Πραγματικά και παίζει ο Ουρμπούτης με 4 φάουλ. Μπούτερ Λεβίτσιους. Χαμηλά ποσοστά σε αυτή την τέταρτη περίοδο για τις δύο ομάδες. Το φάουλ έγινε στον Γιουσκεβίτσιους. Βγήκε ο Μπόγρης και μπήκε ο Μάλντρο τώρα σε μια αλλαγή που κάνει ο Αλεξανδρής. ...69-65. Μείωσε ο Μπούτερ Λεβίτσιους. Έχουν πολύ ψηλό ποσοστό στις βολές. Είναι κοντά στα 86%. Είναι πολύ καλή στάση. Και είναι και ψυχοβγάλτες όπως και να έχει. Δηλαδή το μάτς εκεί 69-66 τώρα. 4 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα για το τέλος. Το παιχνίδι είναι πολύ ενδιαφέρον. Ο αγώνας θα κρυφθεί στο τέλος όπως όλα δείχνουν. Time out έχουμε. Θα πάμε σε μια σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε αμέσως μετά στο Αλεξάνδριο. Ακούμε αμέσως τον Νίκο Καραγιώργη για τις οδηγίες που έδωσε πριν από λίγο ο Βαγγέλης Αλεξανδρής, παίκτης του Άρη. Ο Αλεξανδρής, ο οποίος δεν θέλει από τους παίκτες του να βιάζονται. Το παιχνίδι πλησιάζει προς το τέλος, τα απομένουν 4 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα. Σχεδιάζει το πινακάκι του ένα σύστημα. Αυτό το οποίο θέλει να εφαρμόσει η ομάδα του σε αυτήν την επίθεση. Είτε σουτ από James Τσαλδάρη ή Ταπούτο. Ή σε αυτή την περίπτωση συνεργασία κοντού και ψηλού, το πιο γνωστό pick and roll. Ταπούτος για τον Ντέιβις, 4 λεπτά ακριβώς. Ο Άρης έχει το συν 3 και είναι στην επίθεση με τον Τσαλδάρη. Ντέιβις. 5 δευτερόλεπτα. 2 δευτερόλεπτα. James. Σαλέγκα για την Ροντούπης. Το τεχνικό φάουλ το κάνει ο Ρουμπούτης, το πήρε ο James και αυτό σημαίνει ότι βγαίνει ο κορυφαίος των Λιθουανών. Εδώ ο James έχει στηθεί έξυπνα, το παίρνει από τον Ρουμπούτης αυτό το φάουλ. Με 20 πόντους στο ενεργητικό του έφυγε ο Ρουμπούτης. Κάτι λέει τώρα με τον coach εκεί ότι δεν μπόρεσε να συγκρατήσει να το αποφύγει. Ναι. Αλλά βλέπουμε τώρα μια πολύ χαμηλή πεντάδα στη Ρουμπούτης. Και 6 rebound για τον Ρουμπούτης στον αγώνα. Ο Σίνιτσα τώρα. Με τον Μπούτερ Λεβίτσιους και τον Σαλέγκα. Που... Ο Άρης έχει τον Ταπούτο σε καλή βραδιά, σε πολύ καλή βραδιά.
71-66. Ο Ταπούτος έφτασε τους 18 πόντους. Εδώ βλέπετε πώς. Φάουλ του Μάλντροου και η προσπάθεια έγινε από τον Μπούτερ Λεβίτσιους. Καιρούς θα μπει, έχει πάρει την εντολή από τον Αλεξανδρή. Θα μπει ο Μάλντρο, χαμηλώνει και η πεντάδα του Άρη. Χαμηλώνει για να μπορέσει να είναι καλύτερο στα μαργαρίσματα. Σαλένκα. Έγινε φάουλ στο ξεκίνημα της προσπάθειας. Ο Ντέιβις έκανε το τέταρτο δικό του φάουλ στον αγώνα και τέταρτο για τον Άρη σε αυτή την τελευταία περίοδο. Σίνιτσα αμέσως σε σούτ τριών πόντων ο Μπούτερ Λεβίτσιους. 71-69, η διαφορά χαμηλώνει, φτάνει στους δύο πόντους αυτό το καλάθι τριών πόντων από τον Μπούτερ Λεβίτσιους. Και είναι αξιοσημείωτο ότι δεν υπάρχει άλλος παίκτης Λιθουανός πλην του Ουρμπούτης με διψήφιο αριθμό πόντων. Ο Τσαλδάρης όμως εδώ με το τρίποντο αυτό παίρνει τον Άρη, φτάνει προηγούμενο 74-69. Γιουσκεβίτσιους. Καλάθι τριών πόντων από τον Κατζιούλης. Αν αξίζει μια ιδιαίτερη μία και έτσι πρέπει να αποδοθεί δηλαδή στους Λιθουανούς για την παρουσία στο παιχνίδι και την προσπάθειά τους έως τώρα. Κάτω και από δύσκολες συνθήκες και από προβλήματα που προέκυψαν στην πορεία. Ο Ντέιβις τώρα. Πήρε ο Γιουσκεβίτσιους. ...74-72. Σαλένκα θα ισοφαρίσει. 74 όλα στο Αλεξάνδριο, συγκλονιστικό φινάλε. Και time out. Όχι, δεν υπάρχει time out, αν και πήγαν όλοι οι παίκτες στους πάγκους. Ο Νίκος Καραγιώργης, ναι, λέει ότι έχει γίνει μια αλλαγή. Αλλαγή δηλαδή στην πεντάδα της Ρτούπης. Βγήκε ο Σίνιτσα από τον αγώνα. Και είμαστε στην κόψη του ξηραφιού. 1:35 για το τέλος. Οι δύο ομάδες είναι ισόπαλες. Όποια από τις δύο εξασφαλίσει την νίκη συνεχίζει στο EuroCup. Η τιμένη αποχαιρετά την διοργάνωση για φέτος. Καλάθι από τον James. 76-74. Είχε φάουλ να δώσει η λιθουανική ομάδα και δεν το έκανε. Γι' αυτό φώναξε και ο προπονητής τους. Γιουσκεβίτσιους. Κατσιούλης υπό πίεση, ένα σούτ τριών πόντων. Σαλένκα για τρεις. Και μπροστά η Ροντούπης. 77-76 με το καλάθι τριών πόντων του Σαλένκα εδώ. Και έχει γίνει και φάουλ του Τσαλδάρη εκτός φάσης. Μακριά από την μπάλα για να ακριβολογώ. Ο Μπούτερ Λεβίτσιους λοιπόν στη γραμμή για μία βολή. Για δύο βολές, ναι, δικό μου το λάθος. Μία η πρώτη είναι. Για την πρώτη βολή, ναι. Ο Άρης είναι στα πέντε ομαδικά, δηλαδή ο Άρης σε μία φάση δέχτηκε τελικά τέσσερις πόντους και χάνει τώρα 78-76. Είμαστε στο τελευταίο λεπτό. Συγκλονιστικό τέλος στο Αλεξάνδριο. James Foul που κάνει ο Σίνιτσα. Τέταρτο ομαδικό για την Ρντούπης. Έκανα τώρα ότι δεν είχα κάνει λίγο πριν η Φουάνη. Ο Αλεξανδρής με τον Μανολόπουλο, τον συνεργάτη του, στον πάγκο του Άρη. Ο κόσμος φωνάζει για να ενισχύσει την προσπάθεια των παικτών του Άρη. 49,3 δευτερόλεπτα. Βλέπετε κάτω αριστερά στην οθόνη και το χρόνο που απομένει. James. Ο James κράτησε. Ο Τσαλδάρης 3 δευτερόλεπτα. 2-1. Follow, foul έχει δοθεί. Προσπάθησε εκεί ο Ταπούτος.
Για να δούμε τώρα τι θα πούνε οι διαιτητές. Δεν υπάρχει. Φάουλ, η μπάλα είναι για την Ρουντούπις. Πήρε τη φάση πάνω το Ισπανός. Ο Πέρεθ. Γιατί είχαμε και το τέλος χρόνου των 24 δευτερολέπτων. Ο Αλεξανδρής πάει τώρα να μιλήσει στον Ισπανό διαιτητή, τον Πέρεθ. Ο Άρης έχασε την ευκαιρία. Είναι πίσω δύο πόντους. Και ο Αλεξανδρής ζητάει τώρα time out. Ενώ μένουν 35 δευτερόλεπτα. Να πασάρει για σουτ. Okay. Από τον Βαγγέλη Αλεξανδρή στους παίκτες. Πάμε, έχουμε πρώτα. Ακούμε τον Νίκο Καραγιώργη. Νίκο. Ο Αλεξανδρής, ο οποίος βέβαια προσπάθησε και να ψυχώσει τους παίκτες, ζήτησε πίεση. Ζήτησε πίεση σε όλο το γήπεδο, δηλαδή να προσπαθήσουν να κλέψουν την μπάλα, ώστε να έχουν αυτή την επίθεση. Και βέβαια, σε περίπτωση που ο Άρης καταφέρει να ισοφαρίσει, τότε όπως είπε χαρακτηριστικά, έχω ακόμα ένα time out να πάρω για να δώσω τις επιπλέον οδηγίες. Και να δει τι θα γίνει στην επίθεση πλέον. Γιατί τώρα ο Άρης αμήνεται, χάνει 78-76 και μένουν 35 δευτερόλεπτα. Είναι σε δύσκολη θέση ο Άρης, Γιώργο. Πραγματικά έχει φέρει το μάτς ο ίδιος σε δύσκολη θέση. Από δύο λάθη που έγιναν πιο μπροστά, μια κακή άμυνα του καιρούς πάνω στον Μπουτεβίτσιους και ένα χαμένο rebound του Μούντρου. Ο Γιουσκεβίτσιους για την Ροντούπης. Προσπαθεί να κλέψει ο Τζέιμς. 6 δευτερόλεπτα για τους Λιθουανούς. Πλησιάζει ο Γιουσκεβίτσιους. Πήρε ο Μάλντροου. Χάθηκε η επίθεση της Ροντούπης. 10 δευτερόλεπτα. Ντέιβις. Ο Ντέιβις πάει προς το καλάθι και τελειώνει με κάρφωμα και ισοφαρίζει. 78 όλα. Και η προοπτική της παράτασης τώρα, καθώς μένουν 5,7 δευτερόλεπτα. Συγκλονιστικό φινάλε. Ένας μεγάλος αγώνας στο Αλεξάνδριο για το EuroCup του μπάσκετ. Έχει πολύ χρόνο ακόμα, όμως και πρέπει να προσέξει ο Άρης, γιατί 6 δευτερόλεπτα είναι πάρα πολλά για τους Λιθουανούς. Οδηγίες από τους δύο προπονητές, 5,7 δευτερόλεπτα. Ο χρόνος που απομένει, ισοπαλία στους 78 πόντους για τον Άρη και την Ροντούπις. Την ομάδα από τη Λιθουανία, από την πόλη 3NI. Συνολικά στατιστικά για τις δύο ομάδες. Και το Άρη έχουν κάνει 8 λάθη στον αγώνα. Και βλέπουμε ότι πάντα τα επιθετικά rebound που έχουν πάρει παίκτες του Άρη είναι περισσότερα από τα αμυντικά. Βεβαίως, όχι τώρα, είναι περισσότερο ένα το αμυντικό πλέον πάνω, αλλά πριν λίγο ήταν τα επιθετικά. Τελείωσαν οι οδηγίες. Μένει να δούμε τι κρύβει αυτό το πολύ τελευταίο μέρος του 40 λεπτού του αγώνα. Πάμε στον Νίκο Καραγιώργη. Νίκο. Το αυτονόητο βέβαια ζήτησε ο Αλεξανδρής. Δεν θέλει από τους παίκτες του φάουλ και να προσέξουν τις αλλαγές στα μαρκαρίσματα. Ο Κατζιούλης στην επαναφορά για την Ροντούπις. Σίνιτσα. Κατζιούλης. Ένα δευτερόλεπτο. Αστόχησε ο Σαλένκα. Έχουμε παράταση. Ο Μουντουρλεβίτσιος ήταν ο παίκτης που έβαλε πριν το τρίποντο. Με τον Γκερούς να μην παίζει καλή άμυνα και να τους βάζει μέσα στο παιχνίδι. Παράταση στο θρίλερ του EuroCup. 78-78. Εδώ το σκορ ανά δεκάλεπτο. Με τον Άρη να υστερεί στο τρίτο και στο τέταρτο εναντί των Λιθουανών. Το πρώτο μάλιστα ήταν ισόπαλο. Ο Άρης που έφτασε να προηγηθεί ακόμη και με 12. 11 πόντους. 11. 11 πόντους. 1.42 πριν τελειώσει το τρίτο δεκάλεπτο. Πήγε σε διψήφιο αριθμό, αλλά δεν κράτησε αυτή τη διαφορά. Μπήκε σε περιπέτειες πολύ σοβαρές, θα έλεγα, στο τελευταίο λεπτό. Και το γεγονός ότι το παιχνίδι πήγε σε παράταση τελικά είναι ένα κατόρθωμα ή τέλος πάντων κάτι που ο Άρης το κατάφερε τελευταίος. Σωστά. Και σωστά. Όχι οι Λιθουανοί. Δεν ακούσανε τις οδηγίες του coach που τους είπε να μην χαλαρώνουν και να παίξουν άμυνα, με αποτέλεσμα να δώσουν το δικαίωμα στους Λιθουανούς να μπουν στο παιχνίδι. Όπως είπαμε, ένα τρίποντο του Μουτουρλεβίτσιους και ένα χαμένο rebound του Μούντρο. Με αποτέλεσμα να κατορθώσει ο Άρης να φέρει το μάτς στην παράταση. Πιστεύω ψυχολογικά έχει το προβάδισμα τώρα, γιατί και οι παίκτες της Ρουμπίτης είναι έξω, ένας-δύο βασικοί. Δύο με φάουλ, ένας τρίτος έχει τραυματιστεί από πολύ νωρίς. Ο Άρης δεν φαίνεται να έχει πρόβλημα φάουλ. Ναι, αν εξαιρέσουμε τον Ντέιβις. Εκτός από τον Ντέιβις, άρα
φαίνοντας σοβαρά, νομίζω ότι μπορούν να διεκδικήσουν τη νίκη. Σε κάθε περίπτωση είναι ένας μεγάλος αγώνας, ένα παιχνίδι που ξαναβάζει μια σπουδαία ατμόσφαιρα στο Αλεξάνδριο μετά από καιρό. Και αρχίζει η παράταση, ενώ ακούμε και τον Νίκο Καραγιώργη. Ο προπονητής του Άρη έχει επιλέξει χαμηλό σχήμα με μοναδικό ψηλό τον Σαμ Μάντρο, ο οποίος τώρα κάνει το φάουλ μέσα πάντως σε διαμαρτυρίες και από τον ίδιο τον Αμερικανό και από τον Αλεξανδρή, ο οποίος δέχεται και τις παρατηρήσεις του διαιτητή. Από εκεί πέρα, ο προπονητής του Άρη θέλει από τους παίκτες του να δείξουν ακόμα μεγαλύτερη συγκέντρωση στην άμυνα. Εξακολουθεί να θεωρεί, επιμένει πως η άμυνα είναι αυτή η οποία θα κρίνει τον νικητή στο σημερινό παιχνίδι. Και χρειάζεται και πολύ μεγάλη ψυχραιμία. Κάτι που είχαν οι Λιθουανοί από την αρχή έως το τέλος. Ακόμη και όταν βρέθηκαν να χάνουν με σχετικά μεγάλη διαφορά. Ο Μπουτερνεβίτσιους έβαλε τη μία βολή. Κάνει και φάουλ μετά στην διεκδίκηση με αντίπαλο τον Ντέιβις. Και θα έρθει από την άλλη πλευρά τώρα ο Αμερικανός για να εκτελέσει αυτός βολές. 5 τα ομαδικά και για την Ροντούπης. Θα μετρήσουν πολλά τώρα. Και η ψυχραιμία στις βολές, οι σωστές επιλογές στην επίθεση, η άμυνα που θα δείξουν, τα rebound, σε μικρολεπτομέρειες θα κριθεί. Πάρης έχει τρεις παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων στον αγώνα. Τώρα ο Ντέιβις φτάνει τους 16 όσους έχει ήδη ο Τζέιμς, ενώ στους 18 πόντους είναι ο Τακούτος. '80-79 προσπέρασε ο Άρης με τις δύο εύστοχες βολές από τον Ντέιβις. Το παίκτη που έστειλε το παιχνίδι στην παράταση. Κατσιούλης. Σαλένκα. Πάλι ο Κατσιούλης. Ο Μάλντρο θέλει να το σταματήσει αλλά δεν μπορεί. Ο Κατσιούλης πετυχαίνει καλάθι. Και προηγείται πάλι η Ροντούπης 81-80. Εδώ είναι προσπάθεια από τον Κιντάρας Καντζιούλης. Ποιος έχει αντιμετωπίσει τον Άρη με τον Πανιόνιο σε αυτό το γήπεδο. Σε αγώνα του Ούλεπ Καπ, ο οποίος μάλιστα είχε πάει σε δύο παρατάσεις. Δεν ξέρω αν η αιτία είναι ο Καντζιούλης, αλλά θυμίζω ήταν το 112-105. Σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι στη φάση των 16. Στη χρονιά που ο Άρης κατάφερε να φτάσει στο τελικό του Λεπκά, παίζοντας το Σαρλεουρά απέναντι στην Δυνάμο Μόσχας. Κατσιούλης τότε είχε σημειώσει 3 πόντους. Με ένα τρίποντο σε εκείνο το 112-105 τις αρχές του 2006. Πριν από 6 χρόνια σχεδόν. Ο Τζέιμς. Ο Τζέιμς που υποτίθεται ότι είναι ο καλύτερος παίκτης στις βολές στην Ευρώπη για τον Άρη σε ποσοστό, βλέπουμε έχασε και τις δύο. Γι' αυτό είπαμε πριν ότι είναι και θέμα ψυχολογίας. Και είναι και κάποιες λεπτομέρειες που θα μετρήσουν σε αυτόν τον συγκλονιστικό αγώνα απόψε στο Αλεξάνδριο. 80-81. Ο Άρης είναι πίσω. 4 λεπτά ακόμη. Rebound από τον Τσαλδάρη. James. Φτάνει στο lay-up. Καλάθι και φάουλ. Εδώ πήγαν όλα καλά για τον Dominic James, που έχει αυτή την έκρηξη και στο ένας εναντίον ενός είναι ακαταμάχητος. Αφήνει τον παίκτη στο πρώτο βήμα πίσω. Προσποιήθηκε ότι θα πάρει το screen από το Μούντρο και μπήκε από δεξιά. Τέταρτο φάουλ για τον Γιούστας Σίνιτσα. Και μία βολή για τον Τζέιμς. '83-81 με τον Τζέιμς να έχει τώρα 19 πόντους στον αγώνα. Σαλένκα. Μάλντρο, γιατί ο Σαλένκα έκανε ένα σου τριών πόντων που δεν είχε πολύ μεγάλη τύχη. Υποπίεση, ο Τσαλδάρης τώρα. 85-81 από το καλάθι του Δημήτρη Τσαλδάρη, που είναι καθοριστικός. Ο Άρης έχει το συν 4. Και κλέβει ο Τσαλδάρης.
Ο Κέρους. Ο Γιουσκεβίτσιους. Αν ο Άρης έκανε το 87-81 με τον Τζαλάρη, θα ήταν τα πράγματα πιο απλά. Ο Μάλτρο εδώ σταματάει τον Κατζιούλης. Ο οποίος πρέπει να γύρισε και το πόδι του μάλλον στην προσπάθεια αυτή. Ο Κατζιούλης είναι πεσμένος. Εδώ το βλέπετε τον Λιθουανό. Δύσκολη προσπάθεια. Δέχθηκε το μπλοκ από τον Μάλτρο. Είχε και την πίεση. James, άντρα που έκανε ο Αμερικανός. Ο Μόντρο που είναι και πρώτος με 2,8 κοψίματα σε κάθε παιχνίδι. Και στο Euro Cup και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Έχει μια ειδικότητα ο Αμερικανός από την εποχή του κολεγιακού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άλλη μια ατυχία για την Ερντούπης. Δύο τραυματίες, 2 με 5 φάουλ. Είναι 7 ψυχή τελικά. Και είναι μια δεκάδα Λιθουανών που έχει έρθει εδώ. Πολύ σκληρή προσπάθεια και ένα μεγάλο παράδειγμα θα έλεγα. Σωστά. 85-81, 2 και 55 για το τέλος της παράτασης. Κουτερλεβίτσιους. Πάλι ο Μάλντροου. Άναψε τα στόπ. 85-81. Με τον Μαυραϊδή τώρα. Και τον Άρη να θέλει να κερδίσει και λίγο χρόνο. Να πάει σε μια οργανωμένη επίθεση. Τώρα είναι στα 9. Κερούς. Θα κάνει το lay-up. Αλτικός και σε αυτή την περίπτωση αποτελεσματικός ο Σέρχιο Κέρους. Πετυχαίνει καλάθι και ο Άρης προηγεί το 87-81. Πάντα στο Αλεξάνδριο. Εδώ είμαι. Και να γίνει αλλαγή με το Σαμ, ο Σαμ θα γίνει με την μπάλα. Οι άλλοι είστε κοντά. Ο κοντός θα πει αυτά. Έτσι, ο κοντός μπροστά από τον χειρό. Τελικό αποτέλεσμα στην Γαλλία, Σολέ ΠΑΟΚ 69-66. Τελικό αποτέλεσμα στον άλλο αγώνα του τρίτου ομίλου, όπου μετέχει ο Άρης, Γκάστερα Φλέιμς, Νίμπουργκ 75-92. Αλλά εδώ δεν έχουμε ακόμη τελικό αποτέλεσμα. Ακούμε τον Νίκο Καραγιώργη. Μένουν 2 λεπτά και 29 δευτερόλεπτα. Νίκο. Και επειδή έχουμε δει πάρα πολλά στο σημερινό παιχνίδι, τίποτα δεν έχει κρυφτεί φυσικά. Γι' αυτό και ο Αλεξανδρής ζήτησε από τους παίκτες να συνεχίσουν να παίζουν επιθετική άμυνα και βέβαια να μην κάνουν φάουλ τα οποία θα στέλνουν τους παίκτες της Ρουτούπης στη γραμμή των ελευθέρων βολών και θα τους δίνουν την ευκαιρία να μειώνουν τη διαφορά. Ο Βισκόντας για την Ρουτούπης. Πάλι ο Μάλντροου, άλλο ένα τρίτο στόπ σε αντίπαλο σε αυτή την παράταση. Και κερδίζει και, και το rebound ο Κερούς σε αυτή την επίθεση της Ρντούπης που σε καμιά περίπτωση δεν έφερε αποτέλεσμα. 2 λεπτά τώρα. Ψαλδάρης. Επτά δευτερόλεπτα. 5. 2. Ντέιβις. Αυτό που έβαλε. Γιώργο. Το δεύτερο. Το πρώτο ήταν το off balance από μέσα από τη ρακέτα και αυτό. Από τη γωνία. Απίστευτο καλάθι από τον Ντέιβις. Έγινε το 89-81. Απάντησαν με δίποντο από τον Γιουσκεβίτσιους οι Λιθουανοί. 89-83. Φάουλ που κάνει ο Βισκόντας. Τζαλδάρης για τις βολές. Στον αγώνα βέβαια και ο Παούλιους Ιβανάουσκας που είχε λιγότερη συμμετοχή μέχρι τη στιγμή που βγήκαν όλα τα προβλήματα για την Ρντούπης.
Ο Τσαλδάρης ευστοχεί. Ο Άρης έχει μια ασφάλεια που παρέχει το συν 8. 91-83, 1,5 λεπτό. Αλλά η Ροντούπης απέδειξε ότι κυνηγάει πλέον το θαύμα. Έχει το τέλος. Σαλένκα. Μαυραϊδής. Εδώ τώρα φαίνεται ότι η πλάστιγκα γέρνει προς την ελληνική πλευρά, προς την πλευρά του Άρη. Φάουλ που κάνει ο Βισκόντας. Ο Αλεξανδρής πέρασε ένα δύσκολο βράδυ, αλλά θα το χαρεί από ό,τι φαίνεται στο τέλος, γιατί είναι μια σημαντική επιτυχία για τον Άρη παρουσία στην επόμενη φάση του EuroCup. Και μάλιστα όπως ξεκίνησε η σεζόν, μια ήττα εδώ από την Νίμπουργκ, αλλά και 6 συνεχόμενες ήττες στο σύνολο, αν βάλουμε και την ελληνική Α1. Εδώ ο Αλεξανδρής με τον Κέρους. Διαφορά θα πάει και στους 10 αν ευστοχίσει τώρα ο Τζέιμς. Και αυτό συμβαίνει. 93-83. Λυγίζει η Ροντούπης. Μαζεύει ο Τζέιμς. Ένα λεπτό. Ο Τζέιμς έχει την μπάλα. Αντίπαλός του είναι ο Βισκόντας. Ο Άρης πλέον καταφέρνει έστω και την παράταση να πετύχει τον στόχο. Να ξεπεράσει το εμπόδιο της μαχητικότατης Ροντούπης, μιας ομάδας χωρίς ξένους, αλλά και ενός αντιπροσωπευτικού δείγματος του λιθουανικού μπάσκετ και του τρόπου που τα τελευταία χρόνια έχει κερδίσει και την εκτίμηση αλλά και τις διακρίσεις. Και αξίζει σίγουρα και ένα χειροκρότημα πέρα από τον Άρη και η Ροντούπης για την βραδιά που πρόσφερε, γιατί πραγματικά ήταν μια ωραία βραδιά, ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι στο Αλεξάνδριο. Που έχει 8 χρόνια που παίζει στην πρώτη κατηγορία της Λιθουανικής Λίγκας. Άρα είναι ακόμα νεοφώτιστη ομάδα. Και έχει μέλλον. Μέλλον. 94-83 για να μπει στο παιχνίδι και ο Τάσος Δήμας. Ο μόνος που δεν χρησιμοποιήθηκε ως τώρα από τον Αλεξανδρή. Είμαστε πια στο τελευταίο λεπτό της παράτασης. Έχει κρυφθεί ο αγώνας και η υπόθεση πρόκριση υπέρ του Άρη, με τη συμμετοχή πλέον στους 16 του EuroCup, και θα περιμένει να μάθει και τους αντιπάλους. Ενώ πετυχαίνει ένα καλάθι ο Βισκόντας, μειώνοντας 94-83. Έχει γίνει και φάουλ. 94-85 από το καλάθι του Βισκόντας και μία βολή για τον Λιθουανό. Είπαμε ότι μία αντίπαλος στον όμιλο στην επόμενη φάση θα είναι σίγουρα η ρωσική Χίμκι. Φαίνεται ότι θα είναι η ισπανική Βαλένθια, αλλά ακόμη δεν έχουμε τελικά αποτελέσματα από τον τέταρτο όμιλο, και θα είναι και η Ντόνετσκ από την Ουκρανία, γιατί κέρδισε με διαφορά 11 πόντων την γαλλική Γκραβελή που παίρνει την πρώτη θέση στον όμιλο. 10 δευτερόλεπτα ακόμη. 94-86. Ο Ντέιβις και ο Κερούς που θέλει να τελειώσει το παιχνίδι με ένα δικό του καλάθι. 96-86. Δείτε πάλι την πάσα του Ντέιβις. Ο Κερούς με το κάρφωμα αυτό έγραψε το τελικό. 96-86. Χειροκροτήματα. Αποθέωση για τον Άρη. Ζεστό χειροκρότημα για την Ροντούπης, Γιώργο. Και μια μεγάλη νίκη, μεγάλη ευρωπαϊκή νίκη για τον Άρη. Θα συμφωνήσω μαζί σου. Νομίζω ότι είδαμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Ένα παιχνίδι που έφτασε στην παράταση, όπως είδαμε. Ο Άρης κάνει ένα πολύ μεγάλο βήμα για την επόμενη φάση. Και σιγά σιγά χτίζει ομάδα για το μέλλον, όπως δήλωσε και ο προπονητής του. Απ' την άλλη, η Ροντούπης είναι μια ομάδα μοντέλο που δουλεύει τα παιδιά τους και προσπαθεί χωρίς ξένους, επαναλαμβάνω, το έχουμε τονίσει πολλές φορές, να βγάλει παίκτες, να μπορεί να πουλάει, να δανείζεται και να μετέχει στα ψηλότερα επίπεδα όπως είναι το EuroCup. Τελικό σκορ Άρης Ροντούπης 96-86. Πάμε στον Νίκο Καραγιώργη,
για το ρεπορτάζ. Έχουμε κοντά μας τον Δημήτρη Τσαδάρη. Λοιπόν, Δημήτρη, ήταν ένα παιχνίδι τελικό στο σημερινό κόντρα στη Ρουντούπη. Ο Άρης το κέρδισε, έδειξε χαρακτήρα σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στην παράταση και πλέον είναι στις 16 καλύτερες ομάδες διοργάνωση. Ο πρώτος στόχος της χρονιάς. Σίγουρα το καταφέραμε, το πρώτο στόχο. Θα μπορούσαμε να έχουμε καθαρίσει το παιχνίδι πολύ πιο εύκολα. Αλλά νομίζω ότι είχαμε λίγο περισσότερο άγχος, ίσως λόγω του κόσμου θέλαμε να παίξουμε πολύ καλά, δεν ξέρω τι, ήμασταν λίγο αγχωμένοι, κάναμε κάποια λάθη. Αυτές οι ομάδες είναι ομάδες ρυθμού, βρήκαν ρυθμό, μπήκαν στο παιχνίδι και κάναν το παιχνίδι πολύ δύσκολο. Καταφέραμε όμως παρά το τζαμπαντά στο τελευταίο λεπτό να πάμε το παιχνίδι στην παράταση και μετά νομίζω ήμασταν καλύτεροι και κερδίσαμε. Λέω τα πράγματα δυσκολεύουν. Ο Άρης αρχίζει να αντιμετωπίσει ομάδες όπως η Χίμκη, όπως η Βαλένθια, η Ντόνετς και το σχόλιο για τη συνέχεια. Εντάξει, δεν κοιτάμε ποιους θα αντιμετωπίσουμε. Παιχνίδια είναι, θα δούμε. Ευχαριστώ πολύ. Ο Άρης βρίσκεται στους 16 του EuroCup, θα δώσει αγώνες ευρωπαϊκούς και το 2012. Οι παίκτες του Άρη ξαναβγαίνουν για να αποθεωθούν από τους φίλους της ομάδας που δημιούργησαν μια εντυπωσιακή ατμόσφαιρα απόψε στο Αλεξάνδριο. Από τον Γιώργο Τοξάκη που ήταν στον σχολιασμό του αγώνα και τον ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Από τον Νίκο Καραγιώργη που ήταν στο ρεπορτάζ και από τον Γιώργο Τρεπεζανίδη, να έχετε όλοι ένα καλό βράδυ. Γεια σας.